Ούτε ζώνη δεν έχει βάλει, κυρίες και κύριοι. Αντί να είναι έτοιμος να βγει, να πούμε όλοι μαζί. Δεν, η κυρία ξενύχτησα χθες. Το ξέρω. Χρόνια πολλά να είμαστε καλά, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Τι είναι αυτό τους το πράγμα. Βαγγέλιδες, ρε Βαγγέλη. Βαγγέλιδες. Βαγγέλη, χρόνια πολλά. Τόση να, ώρα μωρέ. Μιλάμε και δεν σου έχω πει χρόνια πολλά. Έτσι, χρόνια έτσι. Πολλά, Βαγγέλη μου. Χρόνια πολλά στη δασκάλα μου του Δημοτικού, την κυρία πάντα Ευαγγελία. Πάντα τη σκέφτεσαι την κυρία Ευαγγελία. Μα πάντα με σκέφτεται και αυτή στις γιορτές, στα γενέθλια. Πάντα μου στέλνει, τη στέλνω, να είναι καλά. Να είναι καλά. Πάντα ήταν η κυρία Ευαγγελία, θα ήμουν εγώ αυτό το θεσπέσιο πλάσμα. Ω, πολλά χρωστάμε στην κυρία Ευαγγελία. Φυσικά, στη μητέρα μου, στον πατέρα μου και στην κυρία Ευαγγελία. Και στην κυρία Κική. Ναι, Κική. Άλλη δασκάλα μου. Α. Άρα δεν συγχαρητήρια στους γονείς σου, μπράβο στους δασκάλους που λέμε. Μπράβο, μπράβο. Βάλαμε και ωραίο χατζηδάκι, Ελληνάρα. Ωραίος Έλληνας, έτσι, ωραίος. Να γιορτάσουμε σήμερα την εθνική μας επέτειο. Με λίγο χατζηδάκι, ναι. Ωραία είναι. Πώς είστε, σπίτι, ωραία, χουχουλιασμένοι με συννεφιά και πάντως με καμάρα. Πάντως να σου πω κάτι το χουχούλιασμα που λες. Και ένας φίλος μου, Βαγγέλης, τον πήρα τηλέφωνο, του πήγε και χρόνια πολλά. Του λέω, ρε παιδί μου, ωραία μέρα για χουχούλιασμα, πώς πας στη δουλειά και τέτοια. Λέω, βγήκα έξω, ξέρεις πόσο μ' άρεσε, γιατί είχε αυτή τη δροσιά και επειδή είναι άνοιξη, μόνο οι σκύλοι το παθαίνουν αυτό. Οι σκύλοι, Δροσιά, υγρασία και αυτή τη, ξέρεις που έχει δροσιά στα τέτοια, και... αυτοί αναστατώνονται. Εσύ και σκύλοι. Εγώ και σκύλοι. Εσύ και τα γουέστη που είναι κοντά. Σου λέω, βγήκα έξω στο δρόμο, περπάτησε και λέω, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Εμάς μας αρέσει όταν έχει μουνταμάρα, βλέπεις συννεφιά από το παράθυρο, να κάτσεις έτσι στον καναπέ, να έχεις μια ωραία παλή κουβερτούλα, να έχεις και τον αγαπημένο στην αγαπημένη σου κοντά, να βλέπεις που μουλάει. Έτσι, κυρίως, έτσι. Έλα, λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε το χθεσινό quiz, το οποίο ήταν βεβαίως η Britney. Τη βρήκανε, οι περισσότεροι τη βρήκανε. Ναι, πότε ήταν αυτό, βέβαια, στην καραστημένο είναι. Δεν ξέρω πότε ήταν, αλλά ήταν τότε που ήταν στα καλά. Δεν είναι λίγο. Όχι, δεν είναι, φαίνεται. Ναι. Πάντω ήταν στα καλά τη. Μετά ξέπεσε, είχε πολλά. Τι, τότε είναι στα καλά τη, αυτό είναι τα καλά τη. Ναι, γιατί τη θυμάστε καλύτερα. Τη θυμάμαι, πολύ ωραία. Νέα. Και εδώ νέα είναι. Ναι, θέλω εδώ να είναι πω στην ότι. Στην αρχή. Εδώ είναι όταν. Διασκέδαζε. Του... Ναι. Διασκέδαζε. Για πολύ. Να δω το σημερινό. Τσολιαδάκι, ξανθό τσολιαδάκι. Ποιο είναι αυτό ποιο το ελληνάκι. Ποιο είναι αυτό το παιδάκι. Πες, γιατί δεν θα βρούμε τα μισόκλειστα τα μάτια. Φουμουλάκι.gr. Άντε, μπα, κοίτα να δεις. Πούμε ιδιότητα. Ότι είναι εύκολο. Όχι, εντάξει, τώρα που μου το πες μοιάζει. Λίγο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έλα να το παίξουμε γιατί και σήμερα γιορτή είναι, να μην το παίξουμε ορταστικά. Αχ, λοιπόν, έτσι που λέτε και γίνονται εκεί, βάλανε και χορούς, τραγούδια. Όπως κάθε εθνική επέτειο, αλλά ρε παιδιά, είδαμε ένα τσάμικο. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εκπομπή στο. Στο πρωινό, στο ένα... Λιάγκα στο... και στη Φέη. Ναι, νομίζω στο Λιάγκα και στη Φέη. Στο παιδιά... πρωινό του Αντένα, ναι. Κι αν έχω δει τσάμικα. Κάνε τη φιγούρα. Τι πέταμα στον αέρα. Θέλω να το δει ο ξάδερφος Αλιάγας να το μάθει να το κάνει. Και όχι μόνο αυτό, προσέξτε και τη δύναμη του χεριού του δεύτερου. Γιατί αυτό θέλει, παιδιά μου, δύναμη. Ένα χειροκρότημα. Το έχετε ξαναδεί, ρε παιδιά. Αυτή τη φιγούρα, όχι, ότι κάνουν ένα βζουμ και κάνουν ένα έτσι. Το να κάτσει έτσι στον αέρα. Βέβαια, αν ήταν Σκοτσέζο, θα είχαμε ένα πιο ωραίο θέαμα. Αλλά εντάξει, αν και οι Έλληνες με τη φουστανέλα, δεν ξέρω τι εσώρουχο φορούσαν από κάτω. Παλαιά. Σιγά να μην φορούσαν. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Ναι, απλώς μετά το βάλανε το καλσόν. Mm, για ναι, να μην είναι προκλητική. Ναι, 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 ναι. Πάμε όμως να δούμε, γιατί ο καθένας έχει τη δική του πραγματικότητα. Ναι. Αλλού εμείς, αλλού οι υπόλοιποι. Αλλού οι υπόλοιποι. Αλλιώς λες το ένα τραγούδι, αλλιώς λες το άλλο. Μα είναι σε άλλη εποχή. Τελείως. Και το λέει σήμερα. Ναι. Ο Νίτσε τη στολή του και έτσι μια την καλή του. Αυτό το λέμε πότε, 28 Οκτωβρίου. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει. Βρε το φουκαρά, βρε το φουκαρά. Αλληλούια. Σήμερα το είπαν αυτό, έτσι. Για, πρώτα απ' όλα είπαν. Όχι μόνο ο Ντούτσε. Ο Νίτσε. Έβαλε ο Νίτσε τη στολή του. Ναι, κατάλαβες. Γιατί σου λέει. Εθνική γιορτή. Έβαλε φιλοσόφη στολή. Ναι, ρε παιδί μου. Αντί να πούμε. Αυτό που πούμε μια Βέμπο. Γιατί όχι και Νίτσε κιόλας. Όχι, μωρέ, μπέρδεψε τις εθνικές εορτές.
είναι πολλά παιδιά που μπερδεύουν. Δεν είναι ακόμα. Αυτά τα παιδιά μπερδεύουν. Όχι, όχι, είναι νέα παιδιά που επίσης δεν ξέρουν ιστορία και σου λένε, ας πούμε, στο Πολυτεχνείο ότι καλά, είναι ναι, μεταξά που πετώ, όχι. Εντάξει. Λοιπόν. Άλλα και... ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Λοιπόν, είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Όταν έρχονται οι ξένοι, έχει ένα ενδιαφέρον η Ελλάδα. Σου λέει εθνική γιορτή, έρχονται τα ξένα κανάλια. Σε, ναι, όλοι έχουν στρέψει τα μάτια του πάνω. Για τη φτώχεια που έχουμε και το διασυρμό που κατατρέχει ναι, ναι, τη χώρα μας, αλλά από εκεί και πέρα. Μας. Είναι όλοι από πάνω μας, κοιτάνε. Ήρθαν και οι Κινέζοι να δουν την παρέλαση. Με κάμερα. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Βέβαια. Πρέπει να πας να τους καγκουρίσεις, ρε Σινέζο. Ο Νέζος τώρα. Πάει και κοροϊδεύει το κύριο, λες και δεν καταλαβαίνουνε. Ναι, δείξε μας, δείξε. Θέλω να σου δείξω κάτι, παρακαλώ. Δίπλα, εδώ, κοιτάξτε εδώ, είναι η κινέζικη τηλεόραση που ήδη θα μεταδώσει ζωντανά. Μεταδίδει ζωντανά την παρέλαση. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από την Κίνα να δουν την παρέλαση της εθνικής μας εορτής. Τσιν τσον τσον. Δεν το... No, I didn't understand. Το τσιν τσον. Είπα τα κινέζικα μου που ήξερα. Τι τη ρώτησες, Χρήστο, ακούσαμε τα κινέζικα. Τι τη ρώτησες, πώς σας φαίνεται το κλίμα. Τσιν τσον, καλέ, το γνωστό τσιν τσον τσον. Πάρα πολύ ευγενικό. Ναι, πολύ μπράβο, 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 συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πήγε τώρα η γυναίκα. Σαν γύρισε... να είμαστε εμείς, ας πούμε, ναι, στο έξω από το Κολοσσέο, να παρακολουθήσουμε στην Ιταλία. Και έρχεται ο Ιταλός του. Μελέκα, μελέκα, μελέκα. Ναι, 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 ναι. Και καθόμαστε εμείς χαμογελαστικοί να καταλάβουμε τι εννοεί. Μελέκα, μελέκα. Ναι, 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 ναι. Κάτσε ρε φίλε. Πώς δεν τις έκανε και έτσι. Ναι. Και ρατσισμός. Και έτσι. Να είναι εδώ το Κινέζικο του συνεργείου. Τσιν τσον τσον. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Λίγη ευγένεια. Καταρχήν το να μιλάμε στον άλλον μπροστά. Επειδή δεν ξέρει τη γλώσσα, σαν να μην υπάρχει. Είναι άλλο ότι δεν ξέρει τη γλώσσα και άλλο ότι υπάρχει. Είναι εκεί. Και καταλαβαίνει αν έχει αίσθηση τη γλώσσα. Γέλαγε, παιδί μου, μπροστά με στα μούτρα τη. Λοιπόν, και βέβαια θέλω να σα πω ότι υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για εμείς το... Εμείς δεν το ξέραμε ότι η σημερινή παρέλαση εκπροσωπούσε και αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Ναι, γιατί είχαν πιάσει κουβέντα σοβαρή στην Ιωάννα Λίλη για το Gay Pride. Και βγήκε η Λίλη και αντέδρασε. Έκανε αποκάλυψη. Μεγάλη. Οι ίδιοι οι ομοφυλόφιλοι οργανώνοντας τέτοιου είδους παρελάσεις που τις ονομάζουν Gay Pride, Gay Parade δηλαδή, χωρίς να υπάρχει και λόγος. Οι straight γιατί δεν κάνουν παρέλαση. Οι straight γιατί δεν κάνουν. Ναι. Πώς δεν κάνουν. Σε δύο μέρες 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, πώς δεν κάνουν. Κάνουνε. Σήμερα straight parade ήταν, δεν ήταν εθνική παρέλαση. Όλοι αυτοί που περνάγανε καρά straight. Καλέ μόνο και μάλιστα ήταν με πλακάτ. Ούτε ένας γκέι δεν παρήλασε. Τίποτα. Ήταν όλοι είναι δηλωμένοι. Τίποτα. Σου λέει, εσύ καμία, θα πάτε στο δικό σας, στο γκέι παρέλαση. Καμία κρυφή εκεί μέσα, τίποτα. Ήταν με τα στρατιωτικά, τίποτα. Όχι μόνο τα στρατιωτικά και με τα πολιτικά και με τα όλα. Ναι, και τα άφια ναι, ναι, τα... ήταν όλοι καρά straight. Ναι, εδώ ναι, στο κούτελο. Το γράφανε. Έχεις δικιά σου παρέλαση, κοπελιά. Βεβαίως, κοπελιά. Άσε μας, εμάς με τα πυροβολικά. Λογικά μας δεν περάσουμε σήμερα. Έτσι, μπράβο. Ω, μα πια. Σου λέει, θα έχουν οι γκέι παρέντ και εμείς δεν θα έχουμε. Μα... Και τάξη. Ήταν και πολιτική εκεί και τώρα θα σας αποκαλύψω. Τι σας είπα εγώ εχθές που νιώθουμε λίγο έτσι ζαπλακωμένοι. Ότι μας τσέκασαν, έτσι. Σας είπα ότι άκουσα στο Μέγα για τον ψεκασμό. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε τον κύριο Καμένο, τι το ρωτάει η πολίτης. Μιλάνε την πατρίδα μας στον Εύρο, στα νησιά, στην Παραμεθόριο, στις ένοπλες δυνάμεις. Ευχαριστώ πολύ. Και ψεκασμένη την Κυριακή, κύριε Πρόεδρε, τι θα κάνετε. Και δεν απάντησε ο Καμένος. Για τους είπε που γίνανε την Κυριακή, τι θα κάνετε. Ψυχία σου, δεν είπε δεν είναι. Κουβέντα. Το παραδέχεσαι, γιατί όταν το λέω με περνάτε λίγο ντούκου. Όχι ντούκου, εσένα. Ναι, καλά τώρα. Εσένα ντούκου. Εμένα, ναι. Εσένα. Ναι, εμένα. Εσένα. Αυτό με τους ψεκασμούς, ναι. Ναι. Μου το περάσατε ντούκου. Είχε δύο μεγάλες γραμμές, το είπαν οι δημοσιογράφοι. Δεν αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω και ο κύριος Καμένος δεν απάντησε. Κανονικά έπρεπε να απαντήσει. Τώρα έτσι που δεν είπαμε... είναι. Τώρα ναι, που ναι, θα τοποθετηθεί προφανώς, ναι, θα κάνει. Α, ναι, τώρα που είπαμε για ψεκασμούς. Υπάρχει, παιδιά, ένα άρωμα που άμα σε ψεκάσουν, ψεκαστεί ο διπλανός σου. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όχι απιονίζεσαι, όχι το κουμπί της, το θυμάστε, του Μανάρα. Ναι, ναι, το κουμπί της. Ναι, αυτό πώς ήταν, ας πούμε, το άρωμα του Ζίσκιν που τον φάγανε ζωντανό. Άσχετο είναι το άρωμα του Ζίσκιν, δεν είχε σεξ. Πώς, τον λατρέψανε και τον φάγανε. Σεξ. Σεξ δεν είχε. Ωραία, άρα να τα αφήσουμε. Αλλά είναι σαν σεξ. Αφού τον λατρεύανε αυτόν μετά, πηγαίναν τον θέλανε, τον ποθούσανε. Έλα. Σαν φιστίκ. Το ένα είναι το L'eau de bleu, το μπλε νερό, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο άρωμα, κυρίως πάρα πολύ ζωώδες, animal. Το φοράς, θες να κάνεις αμέσως έρωτα, θες να φιλήσεις. Δηλαδή, άμα σε δω λυσάρι, είναι που έχεις ψεκαστεί. Με ο ντε μπλε.
αυτό. Όντε μπλε γεμίζει και αμέσω κατεβάζει βρακιά. Ναι, και ανεβάζει. Άλλα, ναι. Είναι φοβερό, σου λέει. Πιάνει. Τίποτα, δεν χρειάζεσαι ούτε Viagra, ούτε αυτά. Ούτε τα αφροδισιακά, τα φαγητά και τα αυτά. Αποστολόπουλο. Το ζώο βγαίνει. Α, παιδιά. Έλα να γιορτάσουμε. Ναι. Ε? Η Πέπη. Ε? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η Πέπη αγαπημένη με τον αδερφό με τον του Άδωνη. Με τον Γεωργιάδη Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο, τον αδερφό του Άδωνη Γεωργιάδη. Καλέ, ναι. Άλλοι και άλλοι δεν σταυρώνουν τόσους μήνες χρόνια. Πολλά χρόνια μπράβο μαζί, τους. Έτσι. Κάνανε καινούριο βίντεο κλιπ. Και εμείς καινούριο σηκώτη. Έτσι, ναι. Και το τραγούδι λέγεται «Οι 50 αποχρώσεις του Γκριλ». Κοτόπουλα, μπριζόλες, πίτα για παϊδάκι. Ρίξε στη φωτιά, πάνω στη φυσταριά. Λουκάνικα, πιτούλες, ψωμάκι και σουβλάκι. Έλα για την Πέπη, άλλη μια μπουκιά. Φάει, φάει, φάει. Πέπη έχω σκάσει. Βάλε καρδαμώσεις. Αλήθεια έχω χορτάσει. Βάλε ότι έχω τη σκάρα να ψηθεί. Αν φάω καλά, μετά θα φάω καλά κι εσύ. Όταν τρώνε, δεν μιλάνε. Όταν ψήνουν, τραγουδάνε. Πριν το φάμε, βγάλε το κουστούμι. Τι φορά τη στολή. Τα εισέ με στο τραπέζι. Τα εισέ με πετυμέζει. 50 από χρόνο. Αχ, κάηκα. Αυτό ο Γεωργιάδη όμω είναι πολύ καυτό. Τι να ψεκαστώ με το animal ζώο. Ο ζώδε. Όχι, παιδί μου. Φτάνει αυτό όταν τον βλέπει. Εκεί στην ψισταριά μπροστά. Και εκεί αυτά που την φυλάει μπροστά. Και τα χαστούκια. Ναι, παιδιά. Δηλαδή. Να, εδώ και σηκώνει το κούτι. Να, κοίτα. Και τη δίνει και τι παλιάρε. Και τη λέει, άσε παιδί. Έχω χορτάσει, σου λέω. Αλήθεια, έχω χορτάσει. Και κάθεται η άλλη στα τέσσερα και τρώει την μπριζόλα και το κοψίδι. Έτσι είναι τα ταιριαστά τα ζευγάρια. Ναι, το σπλινάντερο. Όμως να σας πω τι τρώτε, πρέπει να προσέχετε. Τι? Εντάξει, να τρώτε στα τέσσερα ό,τι θέλετε, να προσέχετε τι τρώτε. Γιατί θυμάστε για τον άνηθο που μας έλεγε η κυρία ότι είναι δηλητηριώδη. Τώρα και κάτι άλλο, παιδιά, που πρέπει να προσέχουμε. Κίνδυνος θάνατος. Μην τρώτε καλαμπόκια. Κάνουν αντισώματα κατά του σπέρματος. Και προκαλεί μόνιμη στήρωση σε άνδρες και γυναίκες. Το καλαμπόκι. Οι κότες, γιατί να τα βγάζει στη σειρά. Έλατε. Δηλαδή, αν το πείραμα, το πείραμα με την κότα έχει αποδεικνύει τα αντίθετα. Γιατί πρώτα τα πειράματα στα ζώα, δεν γίνονται τι άλλο οργανισμό. Α, δεν ξέρω, η κότα είναι. Γεννά η κότα. Ε, με πολύ. Το καλαμπόκι. Βέβαια, ναι. Τώρα τι να σα πω, εγώ δεν μπορώ να εγώ δω. Εγώ μπορώ να φάω, παιδιά, δεν θέλω. Ε, φάω και καλαμποκάλευρο, καλαμποκόψωμο. Το καλαμποκάλευρο. Πολύ ωραίο. Κρίμα που τα κουβάδω στήρωση. Τώρα πάμε στον καινούριο. Λοιπόν, στον αδερφό του Αλέξανδρου που είδατε πριν με την Πέπη. Αυτό. Αυτό το παιδί τον το αφρίζον, λοιπόν, το προσέξτε και να το δείτε. Φεύγουν, έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει μία σχέση με τον, Νίκο το, με τον Γιώργο το Παπαδάκη, η οποία είναι μία σχέση μίσους. Θυμόσαστε που είχαν τσακωθεί τις προάλλες. Λοιπόν, στις 28 Νοεμβρίου του 2014, ο Άδωνης από παράθυρο καθυβρίζει, τέλος πάντων. Καθυβρίζει, πες το, δεν πειράζει. Και μία υπερβολή δεν ναι, τον είπε, τον, ναι, ναι, ναι. Θέλω να παρατηρήσετε τι παίχτηκε τότε και ποια είναι τα σημεία του τσακωμού. Πάμε. Βγήκατε πρωί-πρωί και καταλοκελέτε σε ένα κόμμα ότι είναι γελίο. Θα βγει λοιπόν τώρα το. Γνώμη. Θα βγει λοιπόν τώρα ένα εκπρόσωπο. Προσέξτε. Μου θα βγει ένα εκπρόσωπο του κόμματο. Θα μου απαγορεύσετε, κύριε Παπαδάκη, να έχω πολιτική άποψη. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι είστε, Σταλίν. Τα επιχειρήματα δεν είναι με σοβαρό. Άρα λοιπόν ξαναλέω. Έλα, πήγαινε στο καλό. Πήγαινε στο καλό. Χάρηκα που μιλήσατε, πήγαινε στο καλό. Κάθε φορά δεν κάνει χαρακτηρισμό. Άκουσε. Σε μένα μιλά έτσι. Κοίταξε να δει. Σε μένα δεν μιλά έτσι και πάρ το πίσω. Άκουσε τη σούπα. Άκουσε τη σούπα πρωί-πρωί. Μία μου λε. Τον είπε Στάλιν. Με προκάλεσε Στάλιν. Ζήτησε μου συγγνώμη. Ζήτησε μου συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, ποιο ήταν το point, ότι τον είχε, είπε ότι ήσουν το πρωί και κάτι είπε και τώρα έρχεσαι και το λες εδώ πέρα. Τον χαρακτηρίζει με κάποιον χαρακτηρισμό. Το λέει, ας πούμε, ότι είσαι Στάλιν. Έτσι, μου απαγορεύεις. Αυτά ήταν τα point. Και εσύ υποφύγε. Σήμερα το παιδιά, πρωί. Παιδιά, είναι σαν να έχουν μια σκαλέτα και λένε: όταν θα συναντηθούμε εμείς, θα δώσω εγώ την αφορμή. Θα πεις εσύ αυτά, θα πω εγώ αυτά, μετά θα μου πεις απαγορεύεις και μετά εγώ θα φύγω. Λοιπόν. Και τηρούν τη σκαλέτα σαν τους καλύτερους τοπίους. Το ίδιο έγινε τώρα. Ή είναι μονή. Πάμε. Είναι μονή. Δεν μου είπε να σχολιάσω το ταξίδι Τσίπρα. Τι, δεν μπορώ να σχολιάσω με ψέματα πρωθυπουργό, μου τα απαγορεύσετε. Όχι, βέβαια. Άμα, πείτε μου το
απαγορεύετε. Πού τα απαγορεύετε. Σα απαγορεύετε. Στο καλό να πάτε. Στο καλό να πάτε. Σα απαγορεύετε κανεί. Σα απαγορεύετε κανεί. Θέλει να γλύψει τον Τσίπρα, θέλει να το μου λε τώρα. Μη σηκωθόρθιο. Μη σηκωθόρθιο. Όμω απαγορεύετε να μιλήσει. Μη σηκωθόρθιο. Εδώ είναι δημοκρατία, κύριε. Πάρ το πίσω. Πάρ το πίσω. Εσύ το πάρει. Πάρ το πίσω. Τέτοια μέρα. Θα σα βάλει βαθύτατα. Κατάλαβε τη σούπα. Τι μου πε. Κατάλαβε τη σούπα. Ότι τη θεματολογία την καθορίζω εγώ. Εγώ έχω δημοκρατία και λέω το θέλω. Θα λε. Θα κάτω και θα το πάρει πίσω το που είπε. Εγώ θα σου δίνω το λόγο και θα απαντάστε ερωτήματα. Δεν θα με προσβάλλει πάλι όμω. Δεν θα με προσβάλλει, του λέει άλλο. Λοιπόν, τον είπε τώρα έτσι, γλύφτη του Τσίπρα. Έγινε πάλι σήκω, φύγε, σηκώνομαι εγώ να σε πιω. Και έλεγε μη σηκωθώ, όρθιο ήταν. Μη σηκωθώ. Γιατί έχει κι άλλο ύψο, έτσι. Αν είναι σε τα ποτηράκια του νηπιαγωγείου. Να βγάλει κι άλλο. Και σηκώνεται. Και του λέει, εντάξει, κάτσε κάτω, αλλά μην με ξαναπροσβάλλει. Και καπάκι ο Γιώργος Παπαδάκης κάνει αυτό. Ο τελευταίος που θα με κρίνει ως δημοσιογράφος εσύ. Εντάξει τώρα, ο καθένας. Ο τελευταίος. Ο καθένας κρίνει τον άλλον. Ο υβριστής του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας. Με το χειρότερο τρόπο του Προκόπη Παυλόπουλου. Έτσι, ο μεγαλύτερος κολοτούμπας της πολιτικής δεν μπορεί να μιλάει για δημοσιογράφο που δεν μπορεί να πιάσει το στόμα σου. Γιατί δεν μπορεί. Ο μεγαλύτερος κολοτούμπας της πολιτικής. Εγώ αυτός. Βεβαίως. Γιατί με κάλεσε να εκπομπή τότε. Γιατί θέλω να έχω και κολοτούμπες. Εγώ δεν θέλω. Από όλους τα έχω. Από όλους τα έχω. Τον είπε κολοτούμπα, δεν έφυγε. Λέει, άμα με ξαναπροσβάλλει, θα φύγω. Δεν ήταν προσβολές αυτά. Όχι, καλέ. Που του είπε ότι ο τελευταίος που έδωσε λόγο ήταν εσύ. Που καθίβρισες τον πρόεδρο, που είσαι κολοτούμπας, δεν ήταν βρισιές. Δεν ήταν χοντρά για να φτιάξει. Χοντράδες, ναι. Πάντως ξέρεις κάτι. Έχουν μια περίεργη αντίληψη, γιατί βλέπω και το χιούμορ τους και το γέλιο. Ο φίλος του Γιακουμάτος, ο φίλος του Άδωνη. Προσέξατε, παιδιά, πώς γελάει. Παιδιά μου, έχουν ταυτοποιηθεί. Δηλαδή, ήταν εδώ και κάτι είπανε. Ναι. Να δείτε το Γιακουμάτο, κάνει σαν τον Άδωνη. Γέλιο Άδωνη. Είπε 2 δισεκατομμύρια συνέχθησε ο κ. Ναι. Τσίπρας. Το πήγε στα 200 εκατομμύρια. Αυτό τι είναι, φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη και πήγαμε στη γωνία, στα Λαδάδικα, στην άκρη. Α, μάλιστα. Ατούλα. Έτσι, παιδιά μου, κάνουν τις γάτες μεταξύ τους. Είναι παρεά, κύριε. Γιατί, πού τους έχουμε δει παρέα. Πού τους έχουμε δει παρέα, ζήτησα τα παιδιά την ωραία, την υπέροχη φωτογραφία για να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι που έρχεται. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω τον. Πάνε για μπάνια το καλοκαίρι. Τι κάνει οι άλλοι, και κάνουν τις γατούλες. Κάνει ο ένας και ο άλλος κάνει ρεύ. Μέσα στη γάλασσα. Κάνει και γαργάρα. Δεν είναι ρεύ. Πιδάκι το φτύνει και το νεράκι. Για την ηλικία του. Για πόσο χρόνο είναι ο Άδωνης και μου λες για την ηλικία του. Για τον Γιακουμάτο. Για μένα είναι ο Άδωνης. Οι άλλοι τρεις είναι λίγο μεγαλύτεροι. Πόσο χρόνο είναι οι άλλοι. Ο Άδωνης πάντοτε έκανε με μεγαλύτερους παρέα γιατί μάθαινε. Ναι. Κατάλαβες. 40. 40 είναι ο Άδωνης. Έλα καλέ. 40. Ναι καλέ. Ο Γιακουμάτος, όχι ο Άδωνης. Ο Γιακουμάτος πόσο είναι. Ο Γιακουμάτος θα είναι παρά 70. Παρά 70. Ναι. 60 χαλαρά. 60, ναι, καλέ, πάνω από 60. Ναι. Πάντως ωραία. Να σου κάνω τη γάτα. Ναι. Να σου ξανακάνω τη γάτα. Ναι. Είναι το χ της γάτας στο μέσα. Άκου, περίμενε. Λες να κόλλησε από Άδωνη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχει κάνει εμβόλιο από μικρός. Α, ναι. Ευτυχώς. Για Άδωνη είμαστε εντάξει. Ποιος? Ο. Από το 72 είναι ο Άδωνης. Άρα πόσο είναι 41. 43. 43. Νεότατος. Και ο. Και το 49 είναι γεννημένος. Το 50. Πες. 65, καλά το λέω. Ναι. Το είπα καλά. Το είπα καλά. Το είπε. Λοιπόν, σήμερα στην κίνηση σημερινή μας εορταστική εκπομπή. Ποιος κύριος της τηλεόρασης προκάλεσε τόσο τρόμο στο στυλίστα του όταν έβγαλε το παντελόνι του που είπε. Το ξέρουμε αυτό το παιδί. Μεγάλα χέρια δεν έχει, μεγάλη μύτη δεν έχει. Πώς γίνεται να έχει αυτό το πράγμα. Τηλεόραση. Όχι. Και αυτόν γιατί τον βάλατε. Για να ευχαριστηθούμε, ρε παιδί μου, λίγο. Α, προστέρπιση. Ναι. Α, μην τον πάρετε, δεν πάω στο άλλο θέμα, κράτα. Ποια διάσημη κυρία τη Σόμπις παράτησε μεγιστάνο του πλούτου και γύρισε πίσω στην παλιά τη αγάπη. Τι λέει, ρε φίλε. Έλα. Ποιος ηθοποιός αποκάλυψε ότι δέχτηκε ανελέητο πόλεμο από τον Νίκο Κούρκουλο, λέγοντας μάλιστα ότι έβλεπε τα πλάνα των ταινιών του και έθετε βέτο στο Φίνο να τα κόψει. Έλα. Και ο Φίνος τον άκουγε. Ξέρω εγώ. Ποιος πρώην συνεργάτης της Ελένης Μενεγάκη δεν πιστεύει ότι έχει ταλέντο και εκείνος όταν.
Δεν πιστεύει ότι έχει ταλέντο η Ελένη Μενεγάκη. Α, ποιο πρώην συνεργάτη Ελένη Μενεγάκη. Δεν πιστεύει ότι έχει ταλέντο. Και εκείνο όταν συνεργάστηκε μαζί τη, την επέλεξε γιατί ήταν φιλική απέναντί του και τσαπερδόνα. Είμαι σίγουρη ότι είναι ένα και μόνο. Κι εγώ έναν σκέφτομαι. Ποιο γνωστό ηθοποιό δούλευε ως βοσκός, ξεγεννούσε κατσίκες και το πρόσωπο βίζαγμα το έκανε ο ίδιος. Ξέρω. Ο Καραμίχος. Όχι. Ο Καραμίχος άρμεγε κατσίκια. Ήταν, είχε βοσκοτόπο. Ο μπαμπάς του Χασάπικο. Τα βίζανε κιόλας. Τα βίζανε, νομίζω. Δεν ξέρω αν τα βίζανε. Λοιπόν, έλα. Ποιο διάσημο ηθοποιό που έγινε πασίγνωστο και προτάθηκε για Όσκαρ σε πολύ πετυχημένη ταινία ήθελε να διώξει ο σκηνοθέτης γιατί τον θεωρούσε μαλθακό και ατάλλαντο. Μαχά. Αυτός ποιος είναι ο σκηνοθέτης? Προφανώς. Ένα σκηνοθέτη. Μα βάζετε κάποιο πιο συγκεκριμένο, να ξέρουμε. Ποια γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της πάνω στη ζήλια του έβγαζε αφρούς από το στόμα και πήγε να τη σκοτώσει πετώντας τη στοιχοματερή της αναπηρήσου. Γιάννη! Πίσω σου, πίσω σου! Γιάννη, να σου πω. Πίσω σου είναι καλέ ένα. Με κοιτάει πολύ άσχημα. Δεν μου αρέσει ο τρόπο που με κοιτάει καταρχά. Ναι, έχει κακό βλέμμα. Γιάννη, γέννησε η Ελένη. Όχι, είναι κακό βλέμμα. Θα πούμε, θα πει. Θα πει. Αν γέννησε. Έχουμε γεννητούρια. Άντε, πάμε σε διαφημίσει. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Εσύ είσαι πολύ ρε παιδί μου, παρέλαση. Για παίρνω μπροστά, περάσει. Θα κάνω παρέλαση. Σημαία. Κάτι, μωρέ, και εσύ να δούμε το κόρι της πετάγιας. Φαίνεται ότι λαμποκοπάει φούστα σου. Ναι, φαίνεται. Μη γυρίσεις. Πώς λαμποκοπάει. Ναι, λαμποκοπάει. Ωραίο. Και έχει και φιωγκάκι, παιδί μου, παρέλαση. Έχω και εδώ φιωγκάκι. Και συνεχίζω την παρέλαση. Μπράβο, Σας μπράβο. Γιατί είναι ελεύθερο, όχι, έλα και εσύ μια παρέλα. Έλα και εσύ. 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 Έλα συγγνώμη, Φώτη μου, κάθομαι. Εγώ έχω στρώσει το μισό μου. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι και πρέπει να στηθούμε εμείς όρθιοι. Έχω πάρει αριστείο και θα τα κρατήσω τη σημαία. Τι είναι αυτά που μου λες, τι τα 6 χρόνια. Έξαλλο. Διάβαζα 6 ώρες το δημοτικό γιατί μου ήταν και λίγο ζάχαρο. Να σου δώσουν ένα βραβείο στο σχολείο, να σε δουν. Ωραία, μου δίνανε και ένα κύπελο και ένα αριστείο. Να μην έχω κύπελο. Τι λες, καλέ, σε παρακαλώ πολύ, μην τα ξαναπεί αυτά τα θέματα. Πάμε στην εκπομπή μα, παιδιά, γιατί εδώ θα έχω καλυφθεί κι άλλο γιο. Και μετά έγινε που ναι. Πάμε, πάμε, πάμε. Πρώτο γύρο. Α, quiz πρώτα. Να, το τσολιαδάκι. Άμορε, καλή γλυκού, ώρα. Γλυκού. Να σας βοηθήσω λίγο. Γιατί, εντάξει, το έχουν βρει, αλλά όχι όλοι. Ναι. Να σας πω ότι είναι Έλληνας τραγουδιστής. Μάλιστα. Α, αυτό. Πολύ δύσκολο. Αχ, τι δεν ξέρω, δεν λέω αν είναι αυτός που νομίζω, χάρηκα. Με την πρώτη ματιά. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Όχι. Λοιπόν. Όχι, όχι, δεν είναι. fumulaipapakistar.gr. Αυτό είναι το mail μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο γύρο. Αχ, τι μου, φίλοι μου, μαντέψτε γιατί θα μιλήσουμε τώρα. Για έναν πολύ προσοντούχο κύριο της τηλεόρασης θα μιλήσουμε. Κάθομαι, σήκωνε στη σημαία και τώρα μας λύσουν τους προσοντούχους. Αυτό ήταν το μέλλον σου, δηλαδή. Τι κακό είναι, ο προσοντούχος. Φώτη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το ρεκόρ μου στο τρίτο λύκειο Νέας Κηφισιάς στην έκθεση δεν το έχει καταρρύψει ποτέ κανείς 20 χρόνια τώρα. Πες μου. Στην Νέα Ερυθρέα. Στην Νέα Κηφισιά, το τρίτο. Για πες, τι ρεκόρ. Μαρία μου, Πανελλαδικές, 19,5 δεν υπάρχει. Ναι, γιατί αυτό ξέραμε. Όχι ποτέ. Μάθαμε ότι η γονή σου ήταν με του καθηγητέ. Όχι, δεν ξέρω. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, το θέμα μα, παιδιά. Όμως... Τι θέμα είχατε στην έκθεση. Αχ, δεν σου έχω πει που έχω δει την κυρία Φάνη πάλι με πετραλιά στον ύπνο μου και έπεσε το αθλητικό ιδεώδε που ήταν αυτή η υφυπουργό αθλητισμού. Έχω κληρονομικό χάρισμα. Είδε την πετραλιά και έπεσε το ιδεώδε. Ναι, το αθλητικό. Και έγραψε έκθεση 19,5. Ναι, μπράβο για. 12 σελίδε, Μαρία μου έγραφε. 12 σελίδε. Καλέ, θα του το έβαλε έτσι το βαθμό. Για να μην τα διαβάσει, γυναίκα. Πανελλαδικές λέμε, εντάξει. Λοιπόν, έλα.
Θέλω όμως να σας μιλήσω, μιας και είπαμε για το αθλητικό ιδεώδες. Πιο δυνατά, αν θέλετε, γιατί δεν σας ακούμε πολύ. Για ένα άλλο ιδεώδες που αφορά στα προσόντα ενός πολύ γνωστού κυρίου της τηλεόρασης. Μαρία μου αγαπημένη, πώς καταλαβαίνουμε ότι ένας κύριος της τηλεόρασης έχει μεγάλα προσόντα? Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουμε. Όταν η στροφή από το μάτι, από τη μύτη. Από τη μύτη, από τα δάχτυλα. Μύθος, μύθος. Από τις πατούσες. Όχι, στη ζωή. Πολλές φορές. Η ζωή μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αυτό είναι μύθος. Έχεις δίκιο λοιπόν που το που λες, Μαρία μου, διότι αυτός ο κύριος, παιδιά μου, μπαίνουν μέσα οι στυλίστες του για να τον ντύσουν. Και ξαφνικά βγάζει το παντελόνι. Και από αυτό που είδανε, Μαρία μου, πάθανε τέτοιο σοκ. Μακριά από εμάς. Που έχουν και τώρα την ένα παντελόνι για να... Για να φοιτηθεί, παιδιά, να του αλλάξουν τα ρούχα. Α, νόμιζα ότι ήταν... Στυλίστες. Κατάλαβες. Και φαντάζομαι ότι αυτός... Για να τους νικήσει. Να. Τους πέσω οι άλλοι. Αυτός ο κύριος, Μαρία μου, δεν είχε καν ψεκαστεί με το Λον ντε Μπλε που είπε ο κύριος Αποστολόπουλος, διότι ήταν πριν αυτό το γεγονός είχε συμβεί, πριν το Λον ντε Μπλε. Κύριος προσοντούχος. Μπράβο σου. Ποιος είναι, εσύ θα μου το πεις. Λοιπόν, στη λίστα τον ξέρουμε που μιλάει έτσι για αυτούς. Δύο είναι, Φώτη μου, θα σου πω μετά. Μάλιστα. Όχι τώρα. Λοιπόν, ξεκινώ στον αέρα. Με φωτογραφίες. Στο νούμερο 1 σας έχω το Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η αλήθεια είναι, παιδιά μου, ότι για το Γρηγόρη Αρναούτογλου έχουν ακουστεί διάφορα. Ακούγονται. Ναι, ναι, ναι. Και διάφοροι στη λίστα έχουν πει επίσης διάφορα. Τους ξέρουμε κιόλας εμείς εδώ, δεν θα τους πούμε, αλλά έχουν ακουστεί διάφορα. Μήπως αυτοί οι στυλίστες έχουν μείνει άφωνοι με αυτό που είδαν, δεν ξέρω. Πάω στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2 σας έχω τον Μιχάλη Κουινέλη από του Σταβέντο. Και έρχομαι εγώ να ρωτηθώ. Κοίταξε ένα μικρό μυντάκι που είναι ο Μιχάλης. Είναι μυντάκι έτσι πολύ πολύ μικρούλης, αλλά γουδάκι είναι. Λες να τον κανόνα που λέει για τις μεγάλες μύτες να τον έχει καταρρύψει. Δεν έχω δει το προφίλ του τώρα να το φύγω. Είναι παχουλή. Δεν έχει και γαλλική μυτούλα ο άνθρωπος. Ναι, είναι παχουλή. Πάντως δεν είναι Παπακοσταντίνο η μύτη. Να τα λέμε αυτά. Πάω στο νούμερο 3. Και στο νούμερο 3 σας έχω τον Γιώργο τον Λιανό. Ένα μυτάκι να θα. Όχι, έχει μυτόγκα. Τι λες μου. Το χεράκι του δε. Το πατουσάκι του τα παιδικό. Λέτε όμως να έχει να κρύβει μια έκπληξη γενικότερη ο Γιώργος Λιανός, για την οποία μίλησαν οι στυλίστες του, δεν ξέρω. Και πάω στο νούμερο 4. Και στο νούμερο 4 σας έχω τον Τρίφωνα Σαμαρά. Καλό, καλό. Ένα θα σας πω. Σαν τον Τάσο Ποταμιάνο, όταν ήταν μικρός. Τη φωτογράφηση που έχει κάνει ο Τρίφωνας Σαμαράς στο Νίτρο, όπου φορούσε μόνο ένα σακάκι και από κάτω ένα σκουτάκι. Και ο Τρίφωνας είναι πρικισμένος, το έχω ακούσει. Πολύ. Στο έχει πει μήπως κάποιος στη λίστα. Ναι. Α, ναι. Μήπως μίλησε. Μίλησε ο στη λίστα και είπα αυτό. Λες να είναι για τον Τρίφωνα. Θα δούμε. Είστε έτοιμοι. Βεβαίως. Ποιος λοιπόν κύριος της τηλεόρασης προκάλεσε τόσο τρόμο στο στη λίστα του όταν έβγαλε το παντελόνι του που είπε? Μεγάλα χέρια δεν έχει. Μεγάλη μύτη δεν έχει. Πώς γίνεται να έχει αυτό το πράγμα? Δρόμο. Δρόμο. Λοιπόν, πού πάω, ποιος έχετε? Νικόλα. Ο Φώτης. Φώτη μου, ένα για σένα Γρηγόρης Αρναούτογλου. Δύο, Μιχάλης Κουινέλης. Τρία, Γιώργος Λιανός. Τέσσερα, Τρίφωνας Σαμαράς. Κοίταξε τώρα για τον Κουινέλη, δεν έχω ακούσει κάτι. Τι για τον Λιανό. Δεν έχει τη λίστα Κουινέλη. Μπορεί, δεν αλλά έχουμε ακούσει, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Α, δεν έχετε ακούσει. Να πάω στο 4 αυτό που Μαρία. Λες. Είσαι με τα καλά σου! Μα είσαι με τα καλά σου! Μην αξιώ χαρακτηρισμό στην γραφή. Φώτη μου, Φώτη μου! Ένα θα σου πω. Το διάλογο που έκαναν οι δύο στυλίστες, εννοείται ότι δεν τον κράτησαν έτσι μόνοι τους, το είπανε μετά στην Μπέκη τη Μαγείρα, η οποία θεώρησε χρέος της να το πει στον Δημήτρη Βέρεζο. Να το κάνει δόκινο. Ναι, καλέ, και εμείς τώρα τα λέμε. Καλά, καλό μαντάτο λέει, δεν είναι και για άνθρωποι. Όχι, καλέ. Απλά... Όχι, αλλά τώρα ας πούμε εντάξει, δεν είναι και σωστό να μιλάμε στις λίστες, γιατί άμα λένε το καλό μπορούν να πούν και το κακό. Ναι, εντάξει, άμα μεταδώσουν το κακό είναι το εσύ κακό, αλλά το καλό καλέ, είναι ωραίο να δεν το λένε. Αλλά αφού εμείς είμαστε τέλειοι, δεν μας βγαίνει τίποτα. Λοιπόν, καλέ, ναι, ναι. Άλλο... Αλλά παιδιά μου, σας έχω κι άλλο. Να σας πω, ο Διονύσης Αλέρτας μπανανίζεται. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιωσήφ Ζαχαροπλάστης που είχε γράψει, αν θυμάστε, εκείνη την ανάρτηση στο Facebook που έλεγε κάτι άμπαλους στη Λεσέ που ήθελαν να φωτογραφηθούν στον πάγκο της κουζίνας του. Όλοι λοιπόν πιστεύουμε ότι είναι ο Άκης Πετρετζή. Βγαίνει λοιπόν χτες στα Καρντάσιαν ο Διονύσης και τον ρωτάει για το επίμαχο ζήτημα ο Γρηγόρης. Και ενώ στην αρχή του λέει ζήτα μου συγγνώμη γιατί την αυτά τα πράγματα είπα εγώ ποτέ το όνομα του Άκη. Μετά άλλαξε λίγο γνώμη. Τα άρχισε πάλι στον Άκη. Τα δείτε. Μάλιστα. Αλλά παιδιά μου, έχω και το πολύ αγαπημένο μου, πια πολύ γνωστή ηθοποιός, η οποία είδε τον εαυτό της σε σύριαλ τώρα τελευταίο. Και τρόμαξε. Σου λέει τέτοιες ρητίδες έχω εγώ, πώς έχω γίνει έτσι. Αλλά σου λέει θα το κάνω το lifting μου και μετά θα σας πω ότι πήγα διακοπές και ξεκουράστηκα.
Το έκανε το lifting της. Νομίζω πως όχι ακόμα. Αλλά άκουστος έρχεται, ποτέ δεν ξέρετε. Και bonus track, Κώστας Πρέκας, Νίκος Κούρκουλος, Αλίκη Μπιτικλάκη. Το φανταζόμουν. Πώς βλέπονται αυτοί της. Πώς βλέκονται. Για πάμε να δούμε. Αχ, αυτοί οι στυλίστες όταν ανοίγουν το στόμα τους. Σοκ και δέος ένιωσαν οι συνεργάτες του Γιώργου Λιανού όταν τον είδαν χωρίς παντελόνι. Και βέβαια, τα είπαν όλα χαρτί και καλαμάρι στην Πέττη Μαγκύρα, που με τη σειρά της τα είπε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ισχύει ότι ο Λιανός είναι μικροφαλικός? Όχι, είναι πάρα πολύ προσοντούχος. Και ξέρεις, ήταν σε ένα καμαρίνι, ρε παιδί μου. Και άνοιξε, και άνοιξε την πόρτα από μακριά. Όχι, όχι, και ξεντυνόταν ο Λιανός σε ένα σόου που συμμετείχε και ήταν δύο στυλίστες. Και ξαφνικά έβγαλε το παντελόνι του ο Λιανός, πήγε έγινε να βάλει ένα ρούχο και είδε το παιδί, ο στυλίστας, τον Λιανό με το σόβρακο. Τρόμαξε. Όταν έφυγε λοιπόν ο Λιανός, δεν είπαν τίποτα, κοιταχτήκαν οι δυο τους, δεν είπαν τίποτα, δεν θα πω και ονόματα, δεν θα θίξω εγώ οικογένειες. Κοιταχτήκαν οι δυο τους και μόλις έφυγε ο Λιανός, είπαν: αυτό το παιδί. Μεγάλα δάχτυλα δεν έχει. Μεγάλη μύτη δεν έχει. Μεγάλα χέρια δεν έχει. Πώς αυτό το πράγμα. Είναι. Είναι, το έχω δει κι εγώ. Όχι, δεν τον έχω δει γυμνό. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ένα πράγμα που πετάει εκεί πέρα τώρα. Πώς θα το κάνουμε. Και ο Διονύσης Αλέρτας βανανίζεται. Διότι όταν τον ρώτησε αρχικά ο Γρηγόρης αν το κείμενο που είχε αναρτήσει στο Facebook περί άμπαλων τη Λεσέφ αφορούσε στον Άκη Πετρετζίκη, το αρνήθηκε. Κάνοντας τον Αρναούτογλου να του ζητήσει συγγνώμη. Γίνεται ένας πανικός πέρα από τη δουλειά σου με τον Άκη τον Πετρετζίκη. Με χρέωσε τσάμπα. Δεν έχω ποτέ ονομαγώ. Δεν είναι συγγνώμη. Με χρέωσε τσάμπα. Με χρέωσε τσάμπα. Με χρέωσε. Τον χρέω. Ναι, δεν έχω ποτέ ονομαγώ ο Πετρετζίκης. Μα πώς, αφού γράφτηκε και δεν σε χρέωσε ο Γρηγόρης. Δεν έχω γράψει ποτέ όνομα. Α, δεν έχεις πει ποτέ. Α, δεν το έχεις πει. Α, να ζητήσω συγγνώμη τότε. Αλλά γράφτηκε πολύ στα πρώτα όμως. Εγώ είπα γενικά. Λίγο μετά όμως. Σε παίρνουν τηλέφωνο από ένα περιοδικό. Σου ζητάνε να κάνεις μια, να έρθει κάποιος τηλεμάγειρας και άνθρωπος του περιοδικού να κάνει μια φωτογράφηση μέσα στο μαγαζί σου. Και στον πάγκο μου. Και στον πάγκο σου. Και εσύ λες όχι, αρνείσαι. Και μετά ανεβάζεις ένα tweet, καλά το λέω. Όχι. Τι? Κάνει μια ανάρτηση στο Facebook. Μια ανάρτηση στο Facebook. Και γράφεις ότι με αυτό το συγκεκριμένο άμπαλο τηλεμάγειρα δεν θα ήθελα να κάνω φωτογράφηση. Με κανέναν δεν θα ήθελα να κάνω. Με κανένα. Ποιος ήταν ο τύπος που είπες? Από τον Άκη τον Πετρετζίκη ήταν. Από τον Πεδρικό του Άκη τον Πετρετζίκη. Γιατί δεν θέλεις να κάνεις με άλλον. Άρα να μην ζητήσεις ο δημοσίος. Συγγνώμη, γιατί μου είπα ήταν αυτό. Αφοπλιστικά ειλικρινής ήταν η Κωνσταντίνα Μιχαήλ στη συνέντευξη που έδωσε στο OK. Σε κάποια κουτινά πλάνα στο πρόσωπό σου διαγράφονται οι ρητίδες γύρω από τα μάτια σου. Ενοχλήθηκες όταν είδες αυτές τις σκηνές? Τη ρωτήσαμε για να εισπράξουμε την απάντηση. Όταν είδα το πρώτο επεισόδιο, ομολογώ ότι μου ξέφυγε ένα ούψ, γιατί και εμένα η εικόνα μου φάνηκε κουρασμένη. Στην αρχή τρόμαξα. Ψέματα να πω. Και σκεφτόμουν ότι ο κόσμος που είχε χρόνια να με δει θα έλεγε: για δες τη Μιχαήλ πόσο μεγάλωσε. Ενώ λίγο μετά πρόσθεσε: θεωρώ ότι είμαι αρκετά νόστιμη. Αν κάποια στιγμή αυτό που βλέπω στον καθρέφτη δεν μου αρέσει, θα πάω να χτυπήσω ένα lifting και μετά θα πω ότι πήγα διακοπές και ξεκουράστηκα. Νέο χτύπημα από τον Κώστα Πρέκα. Ο Νίκος Κούρκουλος και η Αλίκη Μπουγιουκλάκη μου έκαναν ανελέγητο πόλεμο, είπε σε συνέντευξή του και συμπλήρωσε. Με το που πάτησα το πόδι μου στη Βήνος, συνάντησα τον Νίκο Κούρκουλο στο φουαγέ. Έκανα να τον αγκαλιάσω, αλλά εκείνος με απέφυγε. Από τότε δεν μου ξαναμίλησε ποτέ. Όπως μάθαινα, πήγαινε τα βράδια στην αίθουσα προβολής και βλέπε τα πλάνα των ταινιών που γύριζα. Καταλάβαινε ότι είχα πήχηση και έβαζε βέτο στο φίνο να μην προχωρήσω. Λίγο μετά μίλησε και για την Αλίκη. Επειδή εγώ ήμουν ο πιο ακριβοπληρωμένος στη Φίνος, παίρνοντας 400.000 δραχμές την ταινία, είπε κάποια στιγμή για μένα στο φόγγε της εταιρείας: καλέ, αυτός είναι τρελός. Στο κάτω-κάτω ο Παπαμιχαήλ παίρνει 250.000 δραχμές. Εγώ μόλις την άκουσα, της απάντησα: έχετε δίκιο, στο κάτω-κάτω. Με στραγκάλισε ο Φίνος, γιατί με πήρε στην εταιρεία του για να με παροπλήσει. Εγώ όμως του φέρθηκα καλά, γι' αυτό και έλεγε: αν είχα 10 σαν τον Πρέκα, θα ήμουν Fox. Από πού να αρχίσουμε. 50 χρόνια μετά δεν πεθαίνει. Μ' αρέσουν καλέ αυτά. Τι λες, τα παλιά, τα αυτά, στο κινηματογράφο, ίδρυκες και αυτά που δεν φωνούν. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις τι, δεν έχουμε και τους άλλους εδώ πέρα μπροστά να πούνε και οι άλλοι. Σωστά. Ναι, έλα πες. Ξέρεις, αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Και γιατί δεν τα έλεγε όταν ζούσαν οι άλλοι. Έλα πες. Και αυτό με το κασέ, εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση. Όχι κιόλας, αλλά και 250.000 ο Παπαμίχαλ. Τι, ο Παπαμίχαλ δηλαδή δεν είχε τα κότσια να ζητήσει παραπάνω. Δεν το ξέρε. Και 400.000 δραχμές μου κάνει υπέροχο ποσό, παιδιά. Yeah. Να σου πω κάτι, έλεγε μια μέρα ο Βουτσάς, που ήταν καλεσμένος, νομίζω, στη Λαμπύρη, με το Καλημέρα.
για τις αμοιβές τότε και παίρνανε πάρα πολλά λεφτά. Ένα διαμέρισμα παίρνανε κάθε φορά. Παίρνανε πάρα πολλά. Όχι μόνο από την ταινία και στο θέατρο. Ναι, γιατί όταν ο μισθός ήταν, ας πούμε, 1600 δραχμές, αυτό ήταν το μεροκάματο. Έλα ρε εσύ. Έλα, και τώρα τίποτα. Μα αυτό είναι και το τραγικό με κάποιους ανθρώπους αυτής της εποχής. Γιατί ο Μουτσάς έκανε μια περιουσία, τη φρόντισαν οι γυναίκες, όπως λέει και ο ίδιος, και είναι τυχερός και δεν την υπάρχει. Οι άλλοι όμως που τα σκόρπισαν και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλοί που πέθαναν στη Ζάπα, δεν έχουν λεπτά, είναι στο... Στο σπίτι του ηθοποιού. Λοιπόν. Να μαζεύετε λεφτά. Καλά, δεν το λέω σε εσένα, εσύ έχεις τελάχιστο. Έχεις κομπόδεμα να το μαθαίνεις και στους άλλους. Λοιπόν, σε πάμε, παιδιά. Πάμε στη συνέχεια, παιδιά. Έλατε, πάμε, παιδιά, θα σας σοκάρω. Θέλετε να σας σοκάρω. Θέλω να σοκαριστώ. Θέλετε να σοκαριστείτε. Σας έχω έναν πασίγνωστο ηθοποιό, ο οποίος ένα σκηνοθέτη που δουλεύανε μαζί σε μία ταινία ήθελε να τον διώξει κλωτσιδών γιατί τον είπε ατάλλαντο και μαλθακό. Ο σκηνοθέτης είπε ότι ο ηθοποιός είναι και ο ηθοποιός έχει και υποψηφιότητα για Όσκαρ. Έλεγε... Βεβαίως. Στην ίδια ταινία τελικά κατάφερε να είναι υποψήφιος για Όσκαρ. Έλα. Θα σας δείξω τέσσερις προσωπικότητες τώρα. Μην νομίζετε ότι δεν σας δείξω τίποτα του πεταματού. Πάμε να δούμε την πρώτη προσωπικότητα. Ο Ρόμπερ ο Ντενίρο. Είναι ατάλλαντος ο Ρόμπερ ο Ντενίρο. Όχι. Στον ελαφοκυνηγό. Επιτρέπετε. Όχι. Το ξέρατε, παιδιά μου, τώρα ακούστε, τώρα είναι φοβερό. Στο Λος Άντζελες, το Ρόμπερ τον Ντενίρο, αυτοί που οδηγούν λιμουζίνα δεν θέλουν να τον πάρουν. Γιατί? Γιατί δεν δίνει μπουρμπουάρ καθόλου. Είναι τσίπης. Και στην Αμερική, αν δεν δώσει φιλοδόρημα, πάει. Έχουν. Αντί για Blacklist, τον έχουν μάθει. Και σου λέει δεν παίρνω Ντενίρο. Όχι Ντενίρο. Ναι, παιδιά, δεν το που τον δούνε, δεν τον παίρνω. Αντί για Ντενίρο, τον λένε no dinero, που στα ισπανικά σημαίνει δεν έχει χρήματα. Τον φιλίζουν. Βεβαίω. Τα ξέρετε αυτά. Άλλο. Όχι. Πάμε στον επόμενο. Επόμενο. Παιδιά μου, είναι ατάλλαντος ο Τζόν ο Τραβόλτα. Καλά, εντάξει, δεν το λες. Είχε προταθεί για Όσκαρ, παιδιά μου, στον Πυρετό το Σαββατόβραδο το 1900. Για Όσκαρ στον Πυρετό. Βεβαίως. Δεν το θυμόμουν αυτό. Σιγά και την ταινία. Εντάξει, ωραία ήταν. Ωραία, αλλά άλλοι την έχουν λιώσει την ταινία. Βεβαίως, και τι ωραία χορευτικά. Το 1985, σε ένα πάρτι στο Λευκό Οίκο, του είχε ζητήσει η πριγκίπισσα Νταϊάννα να χορέψουν. Και χορεύανε για 15 λεπτά. Και τα έχει πει και ο ίδιος σε συνέντευξη. Το 85 χορέψανε, 15 λεπτά με την πριγκίπισσα. Το ξέρατε? Όχι. Τώρα το μάθατε. Επόμενος. Άλλη προσωπικότητα. Ο Αλ Πατσίνο, στον Ονό. Α, εδώ είναι στον Ονό. Godfather. Ο Godfather. Ότι για τον Ονό είπαν ότι ο Αλ Πατσίνο είναι ατάλλαντος και μαλθακός. Ναι. Μάλιστα. Και προτάθηκε για Όσκαρ. Βεβαίως είχε προταθεί τότε, δεν το πήρε βέβαια. Το πήρε πολύ αργότερα στο Άρωμα Γυναίκας, αλλά τότε είχε προταθεί για Όσκαρ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πω επίσης ότι ο Αλ Πατσίνο έχει κάνει τις εξής δουλειές. Προσέξτε, πριν γίνει ηθοποιός. Λους Δράκος. Μεταφορές, μετακομίσεις. Και το καλύτερο, γυάλιζε φρούτα σε μανάβικο. Έλα! Ναι, παιδιά, δηλαδή τι πήγαινε εκεί πέρα. Το μήλο δεν το βλέπει. Γυαλιστερό. Ναι. Παίρνει ένα πανί και το γυαλίζει στο σπίτι. Όχι, κάνει και ψήφι με κάτι. Παιδιά, στο σούπερ μάρκετ στην Αμερική έχετε πάει να δείτε τα μήλα. Τα γυαλίζουν όλα. Παιδιά, δεν ξέρει πώ να τα πάρει γιατί τα έχουν βάλει χτισμένα όλα. Τέλεια. Τέλεια, είναι ένα κατασκεύασμα. Που δεν ξέρεις ποιο να πάρεις. Δεν θες να το χαλάς, λες, άστα, πάρω κάτι άλλο. Έχω κάτι πλάκα. Οπότε κάποιος από όλους θα τα γυαλίζει. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Και τελευταίος... Όχι, ο Αλ Πατσίνο. Ο Αλ Πατσίνο, συγγνώμη. Ο Μπράντο Πιτ. Ο Μπράντο Πιτ, παιδί μου, στους 12 πιθήκους. Μήπως τότε ήταν ατάλλαντος για το σκηνοθέτη, τον Τέρι τον Γκίλιαμ. Βεβαίως. Και προτάθηκε για Όσκαρ. Και αυτός είχε προταθεί τότε για τους 12 πιθήκους για Όσκαρ. Θέλετε να πάμε στην ερώτηση? Βεβαίως. Είστε πολύ έτοιμοι? Βεβαίως. Ποιον διάσημο ηθοποιό που έγινε πασίγνωστος και προτάθηκε για Όσκαρ σε πολύ επιτυχημένη ταινία ήθελε να διώξει ο σκηνοθέτης γιατί τον θεωρούσε μαλθακό και ατάλλαντο. Ρία. Μαρία. Τέλος πάντων. Μαρία, έχεις κάποια σκέψη? Ναι. Για πες, Ρόμπερτ τώρα λέμε, αν ήμουν σκηνοθέτης, δεν ξέρω γιατί, ο Αλ Πατσίνο μου βγάζει ένα που επειδή είναι εσωτερικός ηθοποιός, μου βγάζει ένα που άμα δεν το πιάσει από την αρχή, λες αυτός είναι μαλπακός, είναι ατάλλαντος. Λοιπόν. Θα πω το τρία. Θα τα χειροκροτηθεί. Έλα ρε, μπράβο. Καλά, γιατί δεν γίνεσαι σκηνοθέτης, εγώ απορώ. Είναι ηθοποιός, εντάξει, σιγά σιγά. Εσωτερικός. Ναι, ναι. Τι εννοείς,
Μα τόσο πολύ σα τάμπωσα. Όχι, γιατί δεν ήταν εύκολο. Μπράντο Πιτ. Παιδιά, γιατί εμένα ο Αλ Πατσίνο καταρχήν μου βγάζει αυτό το εσωτερικό. Ναι, δεν μπορεί να σε ξεγελάσει. Όχι. Το είπε λοιπόν μόνο του σε συνέντευξη. Αυτό δεν φαντάζεσαι. Μπορεί να με κάνει τρελή τώρα, Νικόλα. Ναι, γιατί την κατηγορεί ο Νικόλα ότι έχουν πέσει τα χαρτιά στα χέρια. Ακού τι λέει, αφού τα έχουμε εδώ. Γιατί ρε, παιδί μου, δεν μπορώ να έχω μια εσωτερική σκέψη που να με οδηγήσει στο σωστό. Υπήρχε επιχείρημα ότι είναι ηθοποιό εσωτερική καύση. Δεν είναι από αυτού που βγαίνουν φωνάζλε που από τη ηθοποιάρα. Σωστό. Είναι ήσυχο. Πρέπει να προσέξει αποχρώσει του. Δεν ξέρει εσύ αυτό. Η 50 προχρώσει του άλλου. Μα το βρήκα και να μ' αμφισβητεί. Όχι, παιδί μου, δεν είπαμε τίποτα. Δεν θα μειώσουμε το θρίαμβο τη Μαρία. Τη σημαία, τη σημαία. Βγήκε μόνο του και τα είπε σε συνέντευξή του και λέει τι πρώτε εβδομάδε των γυρισμάτων ήθελε ο Φράνσι Κόπολα να με διώξει. Και ευτυχώ με τη βοήθειά του και τη βοήθεια του Μάρλον Μπράντο τα κατάφερε και προτάθηκε και για Όσκαρ. Μάλιστα. Αποβοήθηκε και ο Μάρλον Μπράντο. Ο ίδιο ο Μάρλον Μπράντο. Αλλά θα σα πω και άλλα πολλά νέα. Το νέο αμόρε θα δείτε τη Σούμα Θέρμαν που είναι ζάμπλουτος, ιδιοκτήτης ξενοδοχείων. Να τα λεφτά. Αυτή είναι η ίδια με την Ούμα Θέρμαν που είχαμε δει και χθες προχθές. Ναι, ναι, είναι η ίδια Ούμα Θέρμαν όπως την ξέρουμε. Ναι. Επίσης, σας έχω. Όχι, είναι ίδιο. Είναι παλιός που ξαναήρθε. Είναι πρώην. Α, εκείνος ο Παύλος. Γιατί αυτή έκανε πλαστική, άλλαξε και σου λέει ο άλλος είναι σαν να πηγαίνουμε άλλη γυναίκα. Ναι, κατάλαβες αυτό. Έτσι είναι. Επίσης σας έχω ο Ζαν, ο Κλοντ, ο Βαν Ντάμ. Ναι. Αυτός παιδιά τι έχει κάνει. Έχει παντρευτεί δύο φορές την ίδια γυναίκα, έτσι. Μία πρώην bodybuilderού. Mm. Παντρεύεται, τη χωρίζει. Την ξαναπαντρεύεται, τώρα θα ξαναχωρίσουν. Ναι. Α, ναι. Τι λύσα είναι αυτή, δεν το καταλαβαίνω. Αφού θα ξαναπαντρευτούν, τι θέλουν τόσα έξω. Τρεις φορές. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Πρώην bodybuilder. Πρώην bodybuilder. Τσόλα και πιτσόλα. Και τελευταίο και καλύτερο. Θα σας πω για την οικογένειά μου. Σακύρα Πικέ. Ναι. Λυσάνε τα δημοσιεύματα ότι χωρίζουν. Θα σας πω εγώ που είμαι μέσα στο σπίτι. Σου είπε. Όχι, δεν χωρίζουν. Καταλαβαίνω. Αγαπιούνται. Έχουν και τα μωρά, το καινούριο. Και σας έχει ένα βιντεάκι βάλει μέσα ο Βαγγέλης ο Τσόνας που μαθαίνει η Σακύρα, η αδερφή μου, στο παιδί της το μεγάλο, 2 ετών να διαβάζει. Ανάγνωση. Είναι τόσο γλυκούλη. Πάμε, πάμε, θα λυσάσετε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία, λέει το ρητό, και αυτό αποδείχτηκε τελικά στο δεύτερο γάμο του Jean-Claude Van Damme και της Gladys Portugues. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι από το 1987 ως το 1992, αλλά ο Jean-Claude την απάτησε με μια Ταϊλανδή ηθοποιό, την οποία παντρεύτηκε κιόλας το 1994, οπότε βγήκε το διαζύγιο νούμερο 1. Το 1999 όμως, ο Jean-Claude και η Gladys ξαναπαντρεύτηκαν με την πρώην bodybuilder να δείχνει την αγάπη της σε συνεντεύξεις. I mean, he's just very giftedly funny. So yeah, I would like to see him more into love and sweet romance and definitely funny comedy. He's a go-getter. From the day he was born, he was a go-getter. Το ζευγάρι, που έχει και δύο παιδιά, έδειχνε να το πέτυχε καλύτερα τη δεύτερη φορά, αλλά πριν μερικές μέρες η Gladys κατέθεσε εκ νέου αίτηση διαζυγίου, αναφέροντας αξεπέραστες διαφορές. Στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα δηλαδή, και μια και δύο φορές. Η Ούμα Θέρμαν είναι μια γυναίκα που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τους άντρες στις ταινίες, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή. Πριν μερικούς μήνες, ο αραβώνας της με τον ζάμπλουτο playboy Αρπάντ Μπουσόν, πρώην σύντροφο πολλών διάσημων κυριών, έλαβε τέλος, αλλά έχουν μια κορούλα για να τους ενώνει. Και η όμορφη Ούμα εθεάθη στα Σεντ Μπάρτς προημερών στην αγκαλιά ενός επίσης ζάμπλουτου πρώην, του ιδιοκτήτη ξενοδοχείων Αντρέ Μπάλας, με τον οποίο τα είχε μετά το χωρισμό της από τον Ethan Hawke και για περίπου 2 χρόνια. Οι δυο τους έμοιαζαν χαλαροί στο θέρετρο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει η όμορφη Θέρμαν για αυτούς που μπλέκει ότι παίζει και το μάτι τους, αλλά κυρίως το πορτοφόλι τους. Πριν μερικούς μήνες βγήκαν στη φόρα τα δημοσιεύματα που έφερναν το ζεύγος Πικέ και Σακύρα ένα βήμα πριν από το χωρισμό. Οι φήμες διαψεύστηκαν αμέσως και από τους δύο και πριν μερικές εβδομάδες μάλιστα οι δυο τους υποδέχτηκαν στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι τους. Η Σακύρα πριν από μερικές μέρες μάλιστα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα γλυκύτατο βίντεο όπου μαθαίνει στον 2 ετών γιο της ανάγνωση. Από μικρό στα βάσανα ο Μίλαν. Γιακί. 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 Y aquí? Doy. Muy bien. Y aquí? Tata. Muy bien. Doy. Ah? Πάντως αράντησε το δεύτερο, καιρός τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά να τους έχουν υποψήφιους για χωρισμό πάλι. Ως Μάικλ Κορλεόνε ήταν ο ρόλος που απογείωσε την καριέρα του. Κι όμως ο Αλ Πατσίνο, σε συνέντευξή του για τη νέα του ταινία Ντάνι Κόλινς, αποκάλυψε ότι τις πρώτες εβδομάδες γυρισμάτων του Νονού παραλίγο να τον διώξουν με τις κλωτσιές γιατί ήταν μαλθακός, λέει. They wanted to fire me when I was on the picture.
They want what? Fire me. Ο Πατσίνο είπε ότι βρήκε το ρυθμό του με τη βοήθεια του σκηνοθέτη Francis Ford Coppola αλλά και του ζωντανού θρύλου Marlon Brando που τον καθοδηγούσε. Και μετά την περίφημη σκηνή του εστιατορίου, όλοι κατάλαβαν ότι είχαν βρει τον κατάλληλο. Και μπορεί ο Αλ να πήρε το πρώτο του Όσκαρ με το άραμα γυναίκας χρόνια μετά, αλλά για πολλούς ο νονός είναι το σήμα κατά τεθέν του, αφού επιβίωσε τις πρώτες δύσκολες εβδομάδες. Μεγάλη ηθοποιή σε μια παραγωγή, δεν είναι εύκολο. Είσαι καλά. Τσακ τον έχασα τώρα. Παλιά μαρία, μεγάλες παραγωγές. Λοιπόν, Στέλιο, λοιπόν, πάμε να κόψουμε φάτσα. Έχουμε μέρες και σας έχω πολύ δυνατό. Θέλετε να σας κάνω μια εικόνα? Ναι. Ωραία. Περπατάτε εσείς στον δρόμο. Και περπατάω κι εγώ απέναντι. Τρέχετε να μου ζητήσετε φωτογραφία, selfie. Οπωσδήποτε. Γιατί τι είσαι εσύ κατά τη διάρκεια. Για σένα. Celebrity. Που τα παιδιά χαλάρωσαν και μας δείχνουν τον εαυτό τους. Τέλεια, τέλεια. Αυτό ρώτησε η συνεργάτη Δάνη. Αν θα βλέπεις το celebrity που θαυμάζεις. Κάπως έτσι το είπε. Είπε το Στέλιο συγκεκριμένα. Είπε, αλλά μέσα στο celebrity δεν είμαι κι εγώ. Ναι. Αυτό είμαι. Αυτό είναι το σημερινό κόψε φάτσα, Φωτεινή μου. Βλέπετε το celebrity που θαυμάζετε. Τρέχετε να ζητήσετε φωτογραφία. Για να δούμε τι απάντησαν τα παιδιά. Φώτη και Μαρία, το κόψε φάτσα σήμερα είναι το εξής. Βλέπεις το celebrity που θαυμάζεις ξαφνικά μπροστά σου. Τι θα κάνεις, θα πας να του μιλήσεις να βγάλεις μια φωτογραφία ή είσαι από τους τύπους που ντρέπονται, ε? Κατερινάκι μου γλυκό, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Σπουδάζω παιδαγωγικά. Χόμπι, μουσική, βόλτες, ψώνια. Όταν λες μουσική... Κλαμπ. Χορός. Χορός, έτσι, μπράβο. Και αν σου ζητούσα να μου χαρακτηρίσει και τον εαυτό σου με μία λεξούλα, αυτή η λεξούλα θα ήταν... Χαρούμενη. Τον βλέπεις μπροστά σου, τι κάνεις, τον πλησιάζεις, του μιλάς, βγάζεις φωτογραφία ή ντρέπεσαι? Δεν είναι η κοπέλα που ντρέπεται. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι η κοπέλα που ντρέπεται. Διασκεδάζει, χορεύει σε κλαμπ. Πάει βόλτες. Ναι, πάει βόλτες. Έξω καρδιά. Νομίζω ότι είναι και επικοινωνιακή. Θα μου έρθει. Άμα έβρισκε τον αγαπημένο της ηθοποιό, ας πούμε. Το Στέλιο, ναι. Θα πήγαινε να βγάζει μια φωτογραφία, θα το ρώταγε. Το πλησιάζω. Ναι, πλησιάζει. Ναι. Κορίτσι μου. Έλα, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς εσείς για την νίκη που μου δίνετε τώρα. Έλα το επόμενο. Γιώργο μου, είσαι φοιτητής? Όχι, έχω τελειώσει marketing και επικοινωνία στην ΕΣΟΕ. Γιώργο, έχεις χόμπι? Έχω video games. Θέλω και να μου χαρακτηρίσεις και τον εαυτό σου με μία λέξη. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Έξυπνος. Βλέπεις λοιπόν το celebrity που θαυμάζεις, θα πας να τον πλησιάσεις να βγάλεις φωτογραφία ή όχι? Είναι και αυτοπεποίθηση πρώτα απ' όλα, έτσι. Έχει τελειώσει επικοινωνία και marketing. Ναι. Λέει ότι είναι έξυπνος ο ίδιος. Μόνος του. Έτσι. Και μοιάζει στο Μιχάλη Μαρίνο, άσχετο, αλλά δεν μοιάζει. Εντάξει, μάλλον και μπόση, το πρόσωπο ναι. Καθόλου. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα πλησίαζε. Νομίζω ότι δεν θα έχει και πολύ αγαπημένο celebrity. Εννοείται. Θα πας. Τι? Εννοείται. Έλα! Δεν του φαίνεται. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ ντρέπομαι. Τι λες, καλέ, έχω πάει, έχω ξεφτυλίσει. Παιδιά, εγώ, ειλικρινά, πολύ δύσκολα. Κι εγώ πολύ δύσκολα. Ήμουνα στο ίδιο ξενοδοχείο. Τότε ποιος ήταν μωρέ αυτός που είχε κάνει την τριλογία και είχε κάνει την ταινία κάτω στο... Ταρκόφσκι. Όχι μωρέ, ένας ηθοποιός. Με τον Ethan Hawke. Ο Ethan Hawke. Και τι. Και βγάλαν όλοι, έλεγω δεν έβγαλαν. Γιατί ως που είσαι καλό. Και εγώ ντρέπομαι, παιδιά, τόσους που έχω γνωρίσει. Και όμως μόνο από 2-3 έχω καθίσει να βγάλω φωτογραφία. Καλέ, παιδιά, να έρχεστε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετεί αυτή η φωτογραφία. Δηλαδή. Μ' αρέσει. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ας πούμε που έχω βγει με το Marilyn Manson φωτογραφία. Το λατρεύω αυτό. Το έχω και το κρατάω τη φωτογραφία. Κάτσε από το μαξιλάρι. Ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άσε με καλέ, έχω πάει εγώ στην Αλίκη και ήμουν ο μόνος που κατάφερε και φίλησε και δεν έριξε το μαλλί πάνω. Από το Μάνσον στην Αλίκη. Για να μην φιληθεί η Αλίκη, να μην ακουμπήσει τον άγχο. Καλή έκανε η Αλίκη, αλλά εγώ τη φίλησα. Πάμε παρακάτω και εγώ να δοκιμάσω. Έφη, με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με τη μουσική. Σωστά, όταν λες μουσική δηλαδή. Hip hop. Ραπάρι. Ραπάρο. Γράφει και δικού σου στίχου. Ναι. Θέλω να μου χαρακτηρίσει και τον εαυτό σου με μία λέξη. Τρελή. Βλέπεις το celebrity που θαυμάζεις μπροστά σου. Θα πας να του μιλήσεις να βγάλεις φωτογραφία ή όχι? Δεν ξέρω, το άτομο μου φαίνεται πολύ άτομο. Ναι. Άτομο, δηλαδή, ωραίο, ναι. Ναι. Μια προσωπικότητα, χαλαρή, απελευθερωμένη, τα γούστα της, ό,τι θέλει.
Τι μου κάνει τώρα να είναι να δει κάποιον και να πει. Οπ. Να τρέξω. Γιατί μπορεί, άμα είναι στο, άμα είναι ο... Ο Snoopy Dogg. Ο Snoopy Dogg. Για το Snoopy Dogg μπορεί να τρέξει, αλλά δεν θα δει το Snoopy Dogg εδώ. Οπότε, νομίζω πως θα πει όχι. Ο Snoopy. Μπα. Να πα. Μπράβο. Βρήκα το ένα. Βέβαια, δεν είναι περάνω. Φαινόταν. Νάσια μου, να σε ρωτήσω, είσαι φοιτήτρια. Είμαι φοιτήτρια. Τι σου φοιτητής που λέει. Νομική. Θέλω να σε ρωτήσω τα χόμπι. Χορός. Και να μου χαρακτηρίσεις και τον εαυτό σου με μία λέξη. Πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό. Γκρινιά είμαι. Τον βλέπεις λοιπόν το σελέπριτι μπροστά σου. Θα πας να του μιλήσεις να βγάλεις φωτογραφία ή ντρέπεσαι. Την έχω λίγο να ντρέπεται. Λες. Ναι, καταρχήν λέγαμε και πριν ότι είναι ίδια με την Νάν, σαν να είναι αδερφή της Μπουλέ Καστανή. Ναι, ναι. Και πολύ πιο μικρή. Πολύ ωραίο κορίτσι. Εντάξει, μικρή. Είναι μικρή. Και ξέρεις όταν συναντάς κόσμο στον δρόμο που έχει πάει για ψώνια, που δεν έχει βαφτιχτιστεί για την τηλεόραση. Ναι. Το να βγαίνει ωραίο σημαίνει ότι είναι πολύ ωραίο. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, όχι, δεν θα πάει νομίζω. Μάλλον όχι, ντρέπομαι, ναι. Τούρτε, φέρτε από τώρα τις τουρτίτσες. Δεν πειράζει, μάνα μου, θα πάω. Έλα να κεραστούμε λίγο τουρτίτσα. Τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αλλά μετά... Αχ, μετά θα αποκαλύψουμε, παιδιά μου αγαπημένα, ποιος πρώην συνεργάτης της Ελένης Μενεγάκη πιστεύει ότι δεν έχει ταλέντο και λέει ότι εκείνο συγκεκριμένα την επέλεξε επειδή ήταν τσαπερδόνα. Μάλιστα. Ξέρω. Και έχω κι άλλο. Και πολύ 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 γνωστή ηθοποιός μας είπε ότι τη ζήλευε τόσο πολύ ο σύντροφός της που έβγαζε αφρούς από το στόμα του και μάλιστα μία φορά πήγαινε να τη σκοτώσει και να την πετάξει μετά στη χωματερή της αναβίσου. Λες τώρα. Τι είναι αυτά, αρέσει, τι είναι αυτά. Έχουμε γίνει σικάμο. Α, δεν μ' αρέσει. Έτσι. Πάμε, παιδιά, διαφημίσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα σου το πω. Έλα. Καλησπέρα και πάλι λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Εδώ χρόνια είμαστε, πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά σε όλους και κυρίως στους Ευαγγέλιες και στις Ευαγγελίες. Λοιπόν, σας έχω ένα δωράκι. Έχω στα χέρια μου κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα βιβλίο της Αμαλίας Λεντζή. Είναι αυτό εδώ που μοιάζει με παιδικό παραμύθι. Όμως η ίδια είναι μία η οποία δίνει μαθήματα πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ανάγκης. Έχει φτιάξει λοιπόν αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι σαν παραμύθι για παιδιά. Εξαιρετικό. Και για τα παιδιά και για τους γονείς, που λέει για τη λιποθυμία, για την ηλίαση, για το τι πρέπει να κάνεις, ώστε όταν το παιδί πάθει κάτι, να το γιατρέψεις χωρίς αυτό να φοβηθεί. Και πάρα πάρα πολύ ωραίο και έχει εξαιρετική εικόνα. Και να ξέρει και το παιδί, γιατί μπορεί μεγαλώνοντας να... Για την αιμορραγία, ας πούμε, τελειώνει και λέει, ας πούμε, και ο κλόνης σοβαρός στέκεται σαν γαμπρός και αναπνέει από το στόμα λίγη υπομονή ακόμα. Έτσι, πάρα πάρα πολύ ωραίο. Έχω 10 τέτοια να σας δώσω. Έτσι, να τα κάνετε δώρο, να το κρατήσετε για εσάς. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραία. fumulife.papakistar.gr είναι της Αμαλίας Λεντζή. Πρώτο βοηθήματα. Σαν παραμύθι, είναι και πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, θα κάνω μία κλήρωση μετά, εντάξει. Ωραία, πάμε να δούμε το quiz, το οποίο το βρίσκεται όλοι. Αυτό το κοκκινό ξανθό αγόρι που είπαμε ότι είναι τραγουδιστής. Μάλιστα, και τραγουδοποιός. Και φανερό, γιατί ναι, και τραγουδοποιός. Καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε δεύτερο γύρο. Ναι. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Φώτης θα πάρει το ζάρι του. Θα το ρίξει, θα πει. Γιατί είμαστε 2-0, παιδιά, δεν είναι αστείο. Έλα, θα κερδίσω στο... Στην αγάπη, οπωσδήποτε. Στην αγάπη, κερδίσω. Και να είσαι ευχαριστημένο. Φω! Έλα, ρε, συμφώτη! Έλα, φώτη! Άρα, πάρει ζαφώτη και πέσεις στην κατηγορία. Σου έχω σεξ, βίντας, θέλω αυτή που την πέτωξε στη χωματερή της αναβίσου. Αυτό, σεξ. Σεξ είναι αυτό. Δεν είναι δικό μου. Σεξ δεν είναι χωματερή. Θέλετε σεξ. Ναι. Χωρίς χωματερή όμως. Δεν είμαστε λίγο πιο σεξ. Έχει σκέτο σεξ. Πιο ερωτιάριδες, ρε παιδί μου. Γιατί ο έρωτας, τι είναι ο έρωτας. Τι είναι. Τη ζωής. Το γρανάζει στο μεγάλο ρολόι αυτή τη μεγάλη ζωή. Για όνομα του Θεού. Για τον έρωτα τα αφήνουμε όλα τα πλούτη. Τα μαλλιά δεν είναι. Τα μαλλιά λε. Τι μου κάνανε. Μέχρι τις 7 ήταν εμεί που αποκλείταν τώρα σε ένα και μπεκρόπινε. Γιατί ρε παιδιά, διαφωνείτε ότι ο έρωτα είναι πιο σημαντικό από τα λεφτά. Όχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για να είμαστε και ειλικρινεί. Εντάξει, ένα μεγάλο έρωτα. Ένα μεγάλο έρωτα. Δεν σου έχει έρθει, Μαρία. Που σε παίρνει. Για θυμίσου Λαμπέτη Χόρν στην κάλπικη λύρα. Άμα ρώταγε τη Λαμπέτη και ζούσε, θα σου έλεγε τα λεφτά. Ναι, αλλά στην κάλπικη λύρα.
την κάνω, την κυλίρα τι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία γιατί εγώ τώρα θα σας πω για μία ναι. που όντως άφησε α, πολλά τι άφησε λεπτά ναι. για ναι. να γυρίσει σε στον παλιά προ. Αγάπη. Αχ. Αχ, η αγάπη. Τέλειωνε καλέ. Ναι, εντάξει. Νιώθω αγάπη, ναι, νιώθω, νιώθω. Μπαίνει η άνοιξη. Εξύπνησες, κοιμήθηκες στις 7 το πρωί και είπες και χθες ότι υπήρχε στην Αθήνα. Ναι, έλα. Ήταν ωραία χθες το βράδυ, γεννήσαμε. Το καταλάβα. Φαίνεται. Λοιπόν, τώρα λοιπόν εγώ θα σας πω για αυτήν, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε φωτογραφίες να δούμε. Ναι, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, η πρώτη. Είναι η Πίπα Μίντλετον. Α, ερωτεύτηκε η Πίπα. Η Πίπα λοιπόν τα είχε. Τα είχε, τα έχει, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, με ένα πάμπλουτο χρηματιστή, τον Νίκο Τζάκσον. Το ξέρετε? Τον Νίκο τον Τζάκσον, καλέ. Δεν ξέρετε, που αλλάζει τις χώρες και τα αυτά και τα χρηματιστήρια και τις τράπεζες και τα. Βεβαίως. Μήπως τον άφησε για να γυρίσει στον παίκτη του κρίκετ και ένα πολύ καυτό αγόρι, τον Άλεξ Λούντον. Μάλιστα. Δεν έχει λεφτά. Έχουν όπως και οι γονείς της λεφτά. Λούντον. Σας έχω κι άλλη. Τη Λιζ Χάρλεϊ. Γυμνή. Ψάξαμε με ρούχα, δεν βρήκαμε. Η Λίζη Χάρλεϊ που δεν κοιτάει τα λεφτά, αλλά την αγάπη όπως βλέπετε. Μήπως άφησε το Ρώσο Ευγένη Λεμπέντεβ. Το ξέρετε τον Ευγένη. Αυτή δεν είχε γυρίσει στο Κιονγκράν. Από τη Μαλαισία από κάτι. Τον Ευγένη. Έναν Ινδό, ναι. Πιο πριν. Μετά ήταν με τον Ευγένη. Μετά χώρισε τον Ινδό. Ήταν και με το... Ναι, είχε και έναν Ευγένη. Έχει γνωρίσει όλες τις φυλές. Παιδί μου, τους βρίσκει όμως πλούσιους. Μάλιστα. Άρα θα χτυπήσει το πιο πλούσιο σκημό. Μήπως είναι η Μόνικα Μπελούτσι, η οποία και αυτή είναι με Ρώσο το πάμπλουτο, το ξέρετε, τον Τέλμαν Ισμαήλο. Ρώσο πάμπλουτο κοντό. Είναι και κοντός. Τον άφησε. Α, είναι κοντός. Δεν το θυμάμαι αυτό. Μήπως τον άφησε τον Τέλμαν Ισμαήλοβ για να γυρίσει στο Βενσάν Κασέλ. Που τα προσόντα του είναι ακουστά. Ακουστά, ξακουστά. Από εδώ μέχρι πέρα τους πέρα κάπου. Ποιος Αργουλόπουλος. Έχω κι άλλη. Τη Μιράντα Κερ. Το κορίτσι με τα υπέροχα μάτια, τα υπέροχα πόδια, τα υπέροχα όλα. Μήπως άφησε τον Στίβ Μπινγκ. Που είναι και ο πατέρας του παιδιού της Λιζ Χάρλεϊ. Ναι. Γιατί κάνουν τέτοια εκεί, τα κάνουν έτσι, έτσι. Μήπως τον άφησε και γύρισε στον Ορλάντο Μπλουμ. Δεν ξέρω. Γιατί. Αχ, νεράκι, βρε Βαγγέλη, πάντως να σας πω κάτι. Κανένας δεν γύρισε καμία σε κανένα καλύβι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε σε κανένα φτωχαδάκι μπατυράκι, αλλά εντάξει, ξέρεις. Λοιπόν, ποια διάσημη κυρία της Showbiz παράτησε μεγιστάνα του πλούτου και γύρισε πίσω στην παλιά της αγάπη, που είναι λίγο πιο φτωχή. Επιλογές. Η Πίπα, η Λιζ, η Μόνικα, η Μιράντα. Κοίταξε να δεις τώρα. Ναι, πώς το σκέφτεσαι. Η Λιζ φαντάζομαι. Να μας πεις το σκεπτικό. Πιο... Ότι είναι λίγο πιο τσαχπίνα, ας πούμε, εύκολα θα... Για να δεις. Ω, ναι, όχι, όχι. Με τι να μιλήσεις. Παιδιά μου, από τα Όσκαρ και μετά, βγαίνουν συνέχεια μαζί. Ναι. Και έχουν και το παιδάκι. Ξεπεράσαν φαίνεται και τον καυγά, το θυμάστε με τον Justin Bieber. Στα Όσκαρ τον κοίταζε αυτή και αυτό στην... Αχα! Την πήγε, τη φίλησε, μετά την αγάλιασε, τη σαν τα γραμματώσιμα κολλάνε. Και λένε ότι είναι παντού μαζί συνέχεια και αγκαλιές και τέτοια και φιλιά, παιδιά. Ναι. Μα και αυτός που τα είχε δεν ήταν της προκοπής. Πού το ξέρεις. Που δεν τα είχε, αυτός τα είχε παλιά με τη Λίστη Χάρλεϊ. Ναι, ο παπάς του παιδιού. Και μετά δεν αναγνώριζε ότι είναι δικό του το παιδί. Και μπήκε στη μέση ο Χάρι Γκραντ, πώς το λένε αυτό. Ο Χιού. Ο Χιού Γκραντ. Και είπε δεν πειράζει, θα τα αναγνωρίσει. Εγώ, μη σε νοιάζει και το μεγαλώσουμε. Με τα χίλια ζόρια να γνώρισε το παιδί. Γενικά δεν είναι σοβαρό ένα άντρα τέτοιο και πήγε άλλη και τα έφτιαξε μαζί. Όχι, έχει δίκιο. Αυτά να τα λέμε. Λοιπόν, τα παιδιά είναι από ό,τι λένε πάλι μαζί. Σας έχω κι άλλο όμως. Ξέρετε ότι η Μίλα Κούνης πήγε σε μία εκπομπή. Και εκεί που έλεγε συνέχεια ότι δεν έχω παντρευτεί, τη τριμώξανε και τη λένε: έχει παντρευτεί τον Άστον ή δεν τον έχει παντρευτεί τελικά. Και άρχισε να παθαίνει τέτοια στην εκπομπή και τον Hanks δίπλα και κάνει με... Θα τα δείτε τώρα, θα δείτε τι έπαθε ένα τρέμουλο και θα σας πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία μεγάλη στο Hollywood. Λένε ότι έχουμε μια καινούργια γενιά κακομαθημένων πλουσιόπαιδων στο Hollywood η οποία απαρτίζεται από τον Bieber, την Kendall Jenner και τα παιδιά, η μοντέλα. Η άλλη της Τζένερ, της Καρντάσιαν. Θα τη δω στο βίντεο. Μπράβο, θα τη δει. Μια μοντέλα που βγαίνανε και μαζί. Και τα παιδιά του Σον Πεν και της Ρόμπι Ράιτ, την Ντίλαν και τον Χόπερ, λένε λοιπόν ότι αυτή η ομαδούλα είναι
πάρα πολύ κακά παιδιά. Και ότι θυμίζει μια παλιότερη ομάδα κακομαθημένων στα 80s που ήταν ο Rob Lowe, η Demi Moore και ο Emilio Estevez που είχαν βγει από τον μπαράκι του Σαν Έλμο. Του οποίου τότε του είχαν κάνει πέρα και για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν ρόλου να παίξουν. Το θυμάστε. Ήταν παλιόπαιδα. Λοιπόν, και λένε ότι τώρα ενώ συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Του έτυχε και κάτι πάρα πολύ άτυχο. Τι του έτυχε? Είχε πάει με δύο κομμότριες ταυτόχρονα. Και του βγάλασαν τα μαλλιά. Και αυτές όχι, του βγάλανε φωτογραφίες από τη συνέβρεση. Ναι, ναι. Και μάλλον ήταν ανήλικες και τις προφανώς για να τον εκβιάσουν. Έκανε τον τζιμπ αυτό και μετά βγάλανε τις φωτογραφίες. Αυτό. Και ήταν εκτός Hollywood για 30 χρόνια. Αυτό συνάδει με το προφίλ αυτό του παλιόπαιδου. Λοιπόν, τώρα λένε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί ενώ η ίδια παρέα, η αντίστοιχη παρέα, κάνει αντίστοιχα πράγματα. Τους χαρακτηρίζουν θεούς και μάγκες. Και δεν άλλαξαν οι εποχές. Και έχει αρχίσει να υπάρχει μία αντίδραση στο Hollywood. Είναι αληθινή, είναι ψεύτικη, είναι υποκρισία. Ποιος ξέρει, θα δούμε πολλά. Ένα ζευγάρι που θέλει να τα κρατά όλα κρυφά είναι ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνης. Πρώτα, μας είχαν να αναρωτιόμαστε για καιρό αν όντως περιμένουν παιδί ή όχι. Και όταν τελικά η κοιλιά έγινε τούρλα και γεννήθηκε το τέκνο, αποφάσισαν να βρουν καινούριο παιχνίδι για να παίξουν κρυμμένο θησαυρό. Τι? Το πούντο πούντο το δαχτυλίδι, ψάξε ψάξε, δεν θα το βρεις. Μήνες τώρα ηθοποιός κυκλοφορούσε με ένα τεράστιο μονόπετρο στο αριστερό της χέρι. Αλλά κάθε φορά που κάποιος τη ρωτούσε αν έχουν παντρευτεί, εκείνη απέβευγε την ερώτηση διακριτικά ή όχι τόσο διακριτικά και άφηνε να νοηθεί ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Μέχρι που βρέθηκε στην εκπομπή του James Corden δίπλα στον Tom Hanks και μετά πολλά, ύστερα από μερικές χιουμοριστικές πόντες των δύο αντρών, αναγκάστηκε να ομολογήσει με αφαιρετικό τρόπο την αλήθεια, κάνοντας και πάλι νάζια για να μας μπερδέψει. Ο παρουσιαστής πάντως καμία σημασία δεν έδωσε στην ακαταλαβίστικη απάντησή της και άρχισε να ουρλιάζει από τη χαρά του όταν φαντάστηκε τα νούμερα της εκπομπής του να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Amazing father. You mean your husband, Ashton? Yes, my husband. Ashton. Oh, no. Are you married? Did you get married? Have you got married? I don't know. Maybe. Oh, come on. No one's maybe got married. You've either got married or you haven't got married. Have you got married? Maybe. Well, that's a yes as far as I'm concerned. Did you get married? What do you mean? Let me look at your hand. Boy. Oh, you got married. They got married, everybody. Oh, my God. Oh, my God. It's a little dark. Κάποτε υπήρχε μια παρέα στο Hollywood και τα παιδιά που την απάρτιζαν νεαροί στάρ τότε θεωρήθηκαν κακή επιρροή από το σύστημα της showbiz με αποτέλεσμα να χάσουν πολλές δουλειές και να μπουν για χρόνια στα αζήτητα. Οι κακομαθημένοι του Hollywood, όπως τους ονόμαζαν, δεν ήταν άλλοι από την Demi Moore, τον Emilio Estevez και τον Rob Lowe που πρωταγωνιστούσαν στην ταινία Το μπαράκι του Σεν Έλμο και είχαν καβαλήσει για τα καλά ένα τεράστιο καλάμι. Ξενύχτια, εκρηκτικές συμπεριφορές, καυγάδες με παπαράτσι, καταχρήσεις. Έκαναν χρόνια να επανέλθουν στην ενεργοδράση και να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Τον τελευταίο καιρό, όλοι οι ισχυροί της αμερικανικής showbiz μιλούν για τη νέα παρέα κακομαθημένων που δεν είναι άλλοι από το group Justin Bieber, Kendall Jenner και τα δύο παιδιά του Sean Penn και της Robin Wright, Dylan και Hopper Penn. Ακολουθώντας την ξέφρενη πορεία των προκατόχων τους, μια πορεία που παρατρίχα γλίτωσε ο Sean Penn τότε, έχουν την τύχη ή την ατυχία, όπως το πάρει κανείς, να θεωρούνται μάγκες και τρανοί αντί να μπαίνουν στα αζήτητα. Και η ερώτηση που λογικά έρχεται στο μυαλό του καθενός είναι: άραγε όντως το Hollywood ξύπνησε και θέλει τώρα να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ή απλώς κάποιοι άλλοι ζήλεψαν το γεγονός ότι μερικά κακομαθημένα πλουσιόπεδα τη βγάζουν στο απειρόβλητο, μαθήματα υποκρισίας από τους εξπέρ του είδους. Ο Ορλάντο Μπλουμ και η Μιράντα Κέρ που μοιράστηκαν έναν γάμο, ένα γιο, ένα χωρισμό και έναν τσαμπουκά με τον Justin Bieber φαίνεται ότι τα ξεπέρασαν όλα και είναι και πάλι μαζί. Τις τελευταίες ημέρες τα κουτσομπολιά δίνουν και παίρνουν για τις κοινές τους εμφανίσεις και τις τρυφερές στιγμές τους όπου σταθούν και όπου βρεθούν. Κανείς από τους δύο δεν μιλάει για το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά μετά την κοινή τους εμφάνιση στα Όσκαρ οι φήμες οργιάζουν. Λέτε? Ρέσι Φώτη, ρέσι Φώτη για το Θεό, δηλαδή ένα πόντο σήμερα. Ξενύχτησα χθες. Για την τιμή των όπλων, ρέσι Φώτη, ρίξε εκεί πέρα ένα ζάρι. Κοντά δίπλα, απευθείαν, δεν την κάψανε τα παιδιά. Έλα, 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 έλα,
Θέλω να συγκεντρωθείς. Θέλω να συγκεντρωθείς και να μου πεις κατηγορία. Σου έχω και ίδρυγα και σεξ και βίντεο και τούτη φρούτη. Το σκουπίδο τενεκέ να πάω στην ίδρυγα. Ίδρυγα είναι ο σκουπίδο τενεκέ. Κοίταξε, σου έχω ίδρυγα, αλλά δεν είναι ακόμα η χωματερή της αναδύσης. Πότε θα φτάσουμε στη χωματερή. Αχ, παιδιά μου, θα σας μιλήσω για ένα πολύ γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης που δυστυχώς έχει εχθρού. Ελένη Μενεγάκη, παιδιά μου. Λοιπόν, αυτό μπορεί να με τρελάνει από το πρωί. Δεν έχει γεννήσει νομίζω. Έχει βγει, παιδιά μου, τον Boxed Pavla, μάλλον όχι Box.tv και είπε από το πρωί ότι έχει γεννήσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι λείπει από την εκπομπή της. Έχω μιλήσει με όλους που μπορείτε να φανταστείτε, με όλες τις εφημερίδες, με όλα τα sites. Δεν γνωρίζουν κάτι ότι για την Ελένη ότι έχει γεννήσει. Μόνο το Box.tv μας το είπε. Μήπως η Ελένη μας έχει πιάσει τον ύπνο. Πολύ, πολύ, πολύ με περίεργο. Όχι, ρε παιδί μου, προφανώς μπήκε η γυναίκα. Αλλά δεν ακόμα, έχει γεννήσει ακόμα. Ναι. Οι γέννες δεν είναι μπαίνω για να γεννήσει. Μου πήρα τηλέφωνο, συγγύνει χθες τίποτα. Δεν καλά, το έλειπε. Είναι δυνατόν. Έχει αποκλείσει, έμαθα και έναν ολόκληρο όροφο. Ότι καλά κάνανε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παιδιά μου θα το μάθουμε. Μάλιστα. Αλλά θέλω να σας μιλήσω, παιδιά μου, για την Ελένη. Συγγνώμη κιόλας, έρχομαι εγώ να ρωτηθώ. 20 χρόνια στην τηλεόραση είναι η Ελένη. Ταλέντο δεν έχει που είναι στην τηλεόραση. Φυσικά και έχει. Είσαι σίγουρη? Απολύτως. Δεν μένει κανένας τόσα χρόνια σε μια δουλειά χωρίς να έχει ταλέντο. Α, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Πάντως πρώην συνεργάτης της Ελένης που την ξέρει από τα πολύ 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 μικρά της, λέει, παιδιά μου, εγώ πιστεύω ότι η Ελένη δεν έχει ταλέντο. Τσαπερδόνα είναι, κατάλαβα. Αυτός ο συνεργάτης που την είχε συνεργάτηδα είναι στην τηλεόραση. Γιατί να σου πω εγώ τώρα και να τον βρει από λαφό. Για να κατάνε. Γιατί μετά θα με κατηγορήσει ότι βοηθάω το Φώτη. Κατάλαβες λοιπόν. Έλα Φώτη μου, σου έχω φωτογραφικό υλικό αγαπημένο. Και στο νούμερο 1 ποιον έχω. Βλέπετε εδώ τον αγαπημένο μας Ιάζωνα Τριανταφυλλίδη. Σας θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες, ούτε δύο εβδομάδες δεν ήταν, που ο Ιάζωνα Τριανταφυλλίδης είχε πάει στο Μέγκα με μία και μίλησε για το κοκτέιλ και πώς πήρε την Ελένη Μενεγάκη εκεί στη δούλεψή του. Μήπως σε άλλη του συνέντευξη ο Ιάζωνας είπε ότι η Ελένη δεν έχει ταλέντο. Ε? Μάλιστα. Δεν ξέρω. Πάω στο νούμερο 2. Και στο νούμερο 2 σας έχω το Βασίλη Νομικό. Σας θυμίζω, για όσους δεν θυμούνται την τηλεοπτική ιστορία, ότι όταν η Ελένη πήγε στον πρωινό καφέ, παρουσιαστής ήταν ουσιαστικά ο Βασίλης Νομικός, που ήταν ήδη από την προηγούμενη χρονιά με την Πόπη την Χάτζη Δημητρίου και προστέθηκε η Ελένη Μενεγάκη. Μήπως ο Βασίλης Νομικός είπε λοιπόν για την Ελένη τώρα ότι πιστεύει ότι δεν έχει ταλέντο. Δεν ξέρω. Πάω ο Βασίλης δεν είχε και σχέση με την Ελένη. Τώρα εγώ τι να σου πω, Μαρία μου. Τι είμαι να μου πεις, εγώ θυμάμαι παπαρατσικό. Ναι, πολύ καλά τα θυμάσαι εσύ. Πάει σε κάπου αράχοβα, ένα τέτοιο που μένουν μαζί και τους έχουν που βγαίνουν, γιατί δεν το λες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το παπαράτσι υπάρχει, αλλά αυτή τη σχέση δεν την παραδέχτηκαν ποτέ κανένας. Καλά, γιατί τώρα δεν την παραδέχτηκαν, αλλά ανάποδα να τους βάλεις, δηλαδή δεν έχουν πει ποτέ τίποτα. Εντάξει, αλλά εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι ίσχυε. Λοιπόν, πάω στο νούμερο 3. Και στο νούμερο 3. Είναι και κακό, ναι. Γιατί καλά να κακό. Ο έρωτας, παιδιά μου, δεν είναι ποτέ κακός. Στο νούμερο 3, λοιπόν, σας έχω τον Γιώργο Πολυχρονίου και σας θυμίζω ότι ο Γιώργος με την Ελένη Μενεγάκη συναντήθηκαν στη Μέγκα Μπάνκα πολλά χρόνια πριν. Βέβαια. Έτσι. Μήπως λοιπόν ο Γιώργος πιστεύει ότι η Ελένη είναι απλώς μια τσαπερδόνα και ότι δεν έχει ταλέντο. Δεν ξέρω. Ή στο νούμερο 4 σας έχω το φίλο μου Αλέξανδρο Ρίγα, ο οποίος, παιδιά μου, σας θυμίζω ότι σε έδωσε ουσιαστικά τη μεγάλη ευκαιρία από το Μέγκα να μεταπηδήσει στον Αντένα όταν την πήρε στο Πάτερ Ιμών. Δεν ξέρεις ότι το Πάτερ Ιμών το έχει γράψει ο Αλέξανδρος Ρίγας. Ναι, αλλά τι σχέση. Και ότι ο Αλέξανδρος είπε ότι την πήρε, ότι δεν είναι. Έχει ταλέντο η Ελένη Μενεγάκη στην υποκριτική. Καλά, καλά. Α, λοιπόν, πάμε στην ερώτηση. Πάμε στην ερώτηση. Ποιος λοιπόν πρώην συνεργάτης της Ελένης Μενεγάκη δεν πίστεψε ποτέ ότι είχε ταλέντο, αλλά την επέλεξε γιατί ήταν φιλική απέναντί του και τσαπερδόνα? Ένα την για σένα. Επέλεξε. Την επέλεξε. Ένα Ιάσονα Τριανταφυλλίδης. Δύο Βασίλης Νομικός. Τρία Γιώργος Πολυχρονίου. Και το φιλική απέναντί του δεν είναι και λίγο κάπως. Ναι. Ορίστε τι. Λοιπόν, Νομικό, Ρίγα, τους βγάζω απ' έξω. Είναι ή ο Ιάσονας ή ο Πολυχρονίου. Τον Ιάσονα είδα ένα τελευταία που είπες και εσύ ότι είχε βγει και στο Μέγκα με μία. Και έχω την αίσθηση ότι ο Ιάσονας το έχει πει αυτό το πράγμα. Ναι. Το ένα. Ο Πολυχρονίου! Αχ, μ' άρεσε η σιγουριά σου, μ' άρεσε. Γιατί δεν τον είδε τον Πολυχρονίου να βγαίνει να το λέει τώρα. Α, δεν βλέπεις Joy, από ό,τι φαίνεται και τη συνέντευξη του Θανάση του Γνωστόπουλου. Διότι εκεί, παιδιά, ο Γιώργος Πολυχρονίου δεν μίλησε μόνο για την Ελένη Μενεγάκη. Εμένα αυτό που με έχει σοκάρει είναι το πώς γνωρίστηκε με τη Μάγκη Χαραλαμπίδου. Δεν το ξέρω. Πώς. Πήγαινε, λέει αυτή, τόσο καψούρα μαζί του και του άφηνε ροδοπέταλο στο αμάξι του πάνω στο παραμπρίζ. Και την παρακολούθησε και τη βρήκε ποια είναι. Μου κάνει εντύπωση ένα άνθρωπο γιατί ο Γιώργος Πολυχρονίου και παλιότερα έχει μιλήσει για κάποιου ανθρώπου λίγο περίεργα. Πάλι για την Ελένη, νομίζω. Ναι. Και τι σου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο ένα άνθρωπο να βγει να μιλήσει. Απορία από τόσα χρόνια, Ναι.
Τον ρώτησαν κιόλας, δεν τα βγήκε μόνος του. Βεβαίως. Αλλά παιδιά μου, ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω και για αυτή την πασίγνωστη ηθοποιό, η οποία σου λέει τη ζήλευε τόσο πολύ ο σύντροφός της, που κινδύνευσε να τη σκοτώσει. Την πέταξε στα σκουπίδια. Παιδιά, στη χωματινή. Καλά, και δεν τον χώρισε μετά, τον κράτησε. Ήταν κούκλος, Μαρία μου. Ναι, κούκλος. Δεν ξέρω. Τώρα έλεος, αυτό ξέρετε το ανέκδοτο. Ορίστε. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πάντα το πω στον αέρα, αφήστε. Γιατί καταλαβαίνεις. Εκεί που πάει ένας μεθυσμένος και κυβρίπτει αυτά τα σκουπίδια. Αχ, είναι τέλειο. Έλα, έλα, έλα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, πες το. Όχι, δεν το λέω. Το θυμάμαι, αλλά δεν μπορεί να αποθήξει τον αέρα. Είναι σοκ. Ναι, όχι, δεν υπόλοιπα. Όποιος το ξέρει, όποιος το ξέρει. Και bonus track, ποιος πολύ γνωστός ηθοποιός, αγαπημένοι μου φίλοι, άρμεγε κατσίκες και γενικότερα τις βίζανε κιόλας. Αυτό μπορεί να με σοκάρει. Πάμε! Τι Γιώργος Πολυχρονίου, τι Καζανόβας. Μιλώντας στον Join Us, ο γνωστός παραγωγός μας αποκάλυψε πως τον έριξε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Σου άφηνε ροδοπέταλα στο Παπρίζ. Ναι. Πριν γνωριστείτε. Έξω, που είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου έξω από το στούντιο. Εσύ στο Αλεντελόν. 984. Και λέω σε ένα, πήρα για ένα φίλο μαζί. Του λέω εσύ κάτσε απ' έξω, αλλά μην κάνεις βόλτες μπροστά εδώ. Κάτσε απέναντι, κάτσε πιο πλάγια. Στη Λιωσίων που ήταν 984 τότε. Για να μάθεις ποιος είναι. Και την πρώτη φορά έφαγε το κρύο, το παλτό δηλαδή. Ο φίλος μου δεν ήρθε. Δεύτερη φορά την επόμενη μέρα που είχα πάλι το γαύρο βελούδο, όπως το λέγει ο Πουλάς. Το Black Velvet Radio Show. Δεν ήρθε. Τρίτη φορά ήρθε όμως. Και την πιάσαμε. Λέει εσύ, επειδή μου βάζει. Ανέβα πάνω, σε θέλει ο Γιώργος. Και είτε πάνω, φιλετήκαμε. Ναι. Εσείς, είναι και η Μάγκη, δεν είναι. Εντυπωσιακή γυναίκα. Δεν ξέρω. Αυτή ήταν φανατική ακροάτριά μου. Ναι, το ξέρω. Δεν με ερωτεύτηκε οπτικός. Ο Πολυχρονίου μίλησε και για την Ελένη Μενεγάκη, με την οποία συνεργάστηκαν στη Μεγκαμπάνκα, λέγοντας χαρακτηριστικά. Ήταν πολύ τσαμπερδόνα. Δηλαδή με εντυπωσίασε. Έτσι την επέλεξα. Έδειξε και κάποια, είναι γατονίτσα μου, πιάσε το χεράκι, αυτό και λοιπά. Ξέρεις, έδειξε μια φιλικότητα, αλλά ταυτόχρονα και θηλυκότητα. Ήταν και πολύ μικρή τότε. Είχες δει το ταλέντο της, είχες... Δεν νομίζω ότι έχει ταλέντο. Δεν νομίζω ότι έχει ταλέντο. Εντάξει, είναι και θέμα, δεν είναι μόνο θέμα τι είχες όμως τόσα χρόνια. Ήταν θέμα συγκυριών, ήταν θέμα τακτικής, ναι, και εξυπνάδας και εμπειρίας που αργότερο. Ναι, εντάξει. Λέω, δεν είναι χαρισματική, αυτό θέλω να πω. Έτσι. Η Ελένη πάντως αποδεικνύει μέχρι και σήμερα ότι είναι πολύ δουλευταρού, γιατί μέχρι και χτες ήταν κανονικά στο πόστο της, περπατώντας μάλιστα σε 12 πόντα. Πώς είναι αυτό? Αυτό είναι πολύ πιο ψηλά από το άλλο, θέλω να σου πω, έτσι το νιώθω τώρα. Όχι, εγώ. Όχι, Ελένη μου. Άκου τι σου λέω. Νομίζω και αυτό σου είναι μεγάλο. Ναι, κοίταξε το. Όχι μεγάλο, πολύ μεγάλο. Άρα το πόδι μπίκρινε, είσαι πολύ. Τι λες, παιδάκι μου, δεν γίνεται να μπίκρινε το πόδι. Και ανανέωσε το ραντεβού της με τον Γιάννη Μαρκετάκη το Μάιο, όταν με το καλό θα έχει φέρει στον κόσμο το τέταρτο παιδί της. Εσύ λοιπόν που βλέπεις κάτι όνειρα. Νομίζω που έλεγε δεν θα το τριαντάφυλλο. Την άλλη εβδομάδα. Όχι, δεν θα με δεις την άλλη εβδομάδα. Ναι. 100%. 100%. Εσύ που όμως βλέπεις όνειρα, μήπως ξέρεις πότε θα με ξαναδείς. Νομίζω το Μάιο. Αλήθεια? Ναι, ναι. Εγώ βλέπω να σε παίρνουν και εσένα, σε ρωτάνε. Λες. Νομίζω το Μάιο θα σε ξαναδώ σίγουρα. Η Νέλη Γκίνη, μιλώντας στο περιοδικό Yes, αποκάλυψε πως ένας από τους συντρόφους της πήγε να τη σκοτώσει από τη ζήλια του. Κάποια στιγμή έβγαζε αφρούς από το στόμα. Με πήγε στην ανάβεσο, όπου έσκαπαν κάτι λάκκους σε χωματερές και νόμιζε ότι θα με ρίξει εκεί. Πήγε να σε σκοτώσει πάνω στη ζήλια του, τη ρώτησαν για να απαντήσει. Ναι, νομίζω όμως φέρθηκα πολύ έξυπνα και προσπάθησα να το γαλινέψω. Όταν ηρέμησε κάπως, του εξήγησα πως τελειώσαμε. Δεν το πήρε καθόλου καλά. Και κλείνουμε με τον Γιάννη Καπετάνιο που μας αποκάλυψε ότι είναι πρώτος στο βίζαγμα κατσίκας. Όπως τις κατσίκες ήμουν ακεμαία. Είχα ξεγεννήσει πολλές κατσίκες. Αλήθεια? Ναι. Και το πρώτο βίζαγμα το έκανα εγώ. Γιατί η κατσίκα δεν κάθεται για να βυζάξουν τα πρώτα τα κατσικάκια της. Και τι έκανες? Τη βούταγα, την έδαινα και τα έπαιρνα εγώ και τα βίζαινα. Εγώ δεν λαμβάνω, δηλαδή καθόταν κάτι που την κατσίκα γλου 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 γλου. Ο Καμουράκης το ίδιο δεν έκανε. Άντε το πρωί που λες, κατεβαίνεις, πας στην κουζίνα σου, λες τη μαμά σου, μαμά γάλα. Πας στο τέτοιο, βρίσκεις την κατσίκα, τούτη κατσίκα γάλα. Και τι βάζει λίγο ενόπνευμα πριν, ρε παιδί μου. Καλή συγκάμι, πάνω. Λες, Μαριγιάννη. Τουρτίτσες, Φώτη μου, τουρτίτσες, έλα. Δεν είναι σωστό να μην το βράζεις το γάμι. Τούρτα, έλα. Για να δούμε τι θα κάνεις σήμερα. Πάμε, παιδιά μου. Τι καλό θα παίξουμε. Πάμε να δούμε τι θα παίξετε. Και καμιά γελάδα. Έλα, παιδιά. Παιδιά μου, συγγνώμη, καταλαβαίνετε. Αυτό το κορίτσι. Δεν είχα σημαίνει. Τακουνίστηκα σήμερα. Και δεν μπορεί να περπατήσει με τα τακούνια. Έλα, για χάρη σου, έλα. Όχι, επειδή είναι γαλάζια. Χαλασμένο τηλέφωνο. Έλα, να μας έξω. Προσέξτε καλά.
σας πω. Ισοπεδώνεστε, γιατί δεν βρίσκεται ούτε μία λέξη. Έχω επιθυμήσει να κάνω κι εγώ μία φάρσα, ρε φίλε. Έχω βρει και ηρωίδα, Νικόλα. Πώς τη λέμε? Την Ανά Κακάο. Κακάο! Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τη σκεφτόμουν όλη μέρα χτες την Ανά Κακάο. Ωραία, θα μιλήσω. Εντάξει, είναι λίγο ψώνιο απλώς, όχι ψιλομύτα, απλή κοπέλα καλή, αλλά είναι λίγο ψώνιο. Να την κάνει σήμερα τη φάρσα. Πρέπει να κερδίσουμε. Λοιπόν, έλα, θα κερδίσουμε. Πάμε. Έλα, έλα, πάμε. Παιδιά, πάμε. Τα δυνατά σας. Έτοιμοι. Όχι, έτοιμοι είμαι. Σανδάλια. Πώς? Σανδάλια. Σανδάλια. Όχι παπούτσια. Παντόφλες. Αλλιώς έτσι που δεν είναι. Σανδάλια. Ναι. Σανδάλια. Θα φτιάχνουν στο μοναστηράκι, δερμάτινα. Σανδάλια. Ορίστε. Οι αρχαίοι φορούσαν λαμίτα. Για υπόδημα. Σανδάλι. Έλα. Όχι τσόκαρο. Πασούμι. Όχι. Σανδάλι. Θα ελέγξω τα ακουστικά σας, προσέξτε. Ποια είμαστε. Ωπα, πα. Για πες. Πολύ χάλι, θα μ' ακούμε. Αυτό πετάει μελάνι. Ποια. Ναι. Με χορταράκια. Ναι, σαλάτα. Τι, σαλάτα. Είναι νηστίσιμο φαγητό. Με χορταράκια. Ναι. Τα χορτόπιτα. Όχι, είναι θαλασσινό. Θαλασσινό, όχι τα πόδια. Θαλασσινό με χορταράκι. Ναι. Ωραία. Το ξέρει, το βλέπω στα μάτια του. Άκου, ναι. Είναι η σπανακόριζο. Όχι, είναι τις ημέρες που νηστεύουμε. Με σπανάκι. Ναι. Τις ημέρες που νηστεύουμε, έτσι, μαγειρευτό. Όχι, νηστεύουμε! Τι πράγματα νηστεύουμε! Δεν είναι καλό. Τι νηστεύουμε, παιδιά! Ποιος φτιάχνει σουπιές! Μας πάρει που σουπιές με σπανάκι! Η μαμά μου! Σουπιά! Έλα Γιάννη, έλα Γιάννη, να δω πώς θα το πει στην Τζέννη, να δω πώς θα το πει στο Στέλιο. Άλλα, τα έκανε πει όλα. Τι θαλασσινά είχε πει, είχε πει. Έλα παιδιά, βάλτε τα ακουστικά να συνεχίσουμε την εκπομπή. Τρούλες. Έλα. Βασιλική με εκκλησία. Βασιλική με τρούλες. Μπράβο! Άκου τώρα να σου πω. Αυτή είναι πολύ χαζή. Τι λέμε. Χαζή. Όχι, είναι ουδέτερη. Βλήμα. Αλλιώς είσαι πολύ κοντά. Τούρμπο. Αλλιώς. Τούβλο. Λέω ότι μου. Καλά, άστο, δεν θα το βρεις έτσι. Να σου πω. Ναι. Ένας ποπός μπορεί να είναι. Μεγάλος. Ή αλλιώς έτσι πεταχτός. Πολλοί τον λέμε. Τούμπανο. Όχι, βρε Στέλιο μου. Κάτι άλλο να σου πω. Γιατί δεν το πας κλασικά. Κλασικά το είπε ο προηγούμενος. Ακριβώς όλα. Η εκκλησία πάνω-πάνω έχει ζωγραφισμένο, πάνω ψηλά-ψηλά. Μα κοιτάς τι βλέπεις. Αγιογραφείς. Πάνω, τι είναι αυτό. Αρχιτεκτονικά, αλλιώς. Πόλος, τι είναι μωρέ. Τρούλος. Τι τουρλωτό επίστιο είπα. Τι σχέση έχει μωρέ το τουρλωτό επίστιο με το τρούλο. Δεν το βρίσκεται. Τίποτα. Τρούλος ήταν και... Τρούλος. Τρούλος. Δύσκολο. Και είπα και εγώ το βασιλική για να πει το πιο εύκολο μετά. Ναι, εντάξει, ο χρόνος είχε κολλήσει, αλλά ο κανονικός εκ τον είχατε εξαντλήσει, γιατί φαινόταν 20... Καλά. Έλα, λέγε, παιδί μου. Για τους τηλε... Έλα, μάνα μου. Έλα τώρα. Καλαμπούρι. Κάνουμε πλάκα και... Αστεία. Ναι, αλλά είναι πιο λαϊκή λέξη. Καλαμπούρια. Ναι, το. Έλα. Ναι. Πώς λέμε γενικά, ρε παιδί μου, όταν κάποιος είναι η ψυχή της παρέας, λέμε αυτός, ρε παιδί μου, είναι ένας, ναι, ναι, ναι. Πλακατζή. Έλα! Αυτό, ψάχνουμε να βρούμε ένα ουδέτερο, το, που είναι συνώνυμο αυτό που είπες. Είναι Ανά Κακάο. Τι τρώνε τα καναρίνια. Καλαμπόκι. Καλαμπούρι! Αυτό με καλαμπούρι! Άσε με! Πλάκα κάνω, αστεία, λέω! Μπράβο. Καλαμπούρι, καλαμπούρι, έλα. Έλα, παιδιά, ξεκινήσαμε τόσο καλά και μου σου τι τόσο καλά, γιατί βρήκατε ένα στα 100. Δεν βρήκε τη σουπιά, εσύ το χάλασε. Εγώ χάλασα τη σουπιά. Δεν βρήκε τη σουπιά. Εσύ. Εσύ ήσουν ο... Έρωτας.
Εσύ και δεν αβάγισε στιγμή. Μαντώ, τραγούδι. Ωραία, ανάβει την άκρη της βραχονισίδας. Για να τα καράβια, ναι! Λοιπόν, είναι μια, ρε παιδί μου, σημαδούρα για τους ναυτικούς. Έλα! Λοιπόν, τι υπάρχει στα νησιά, στο πάνω μέρος, για να μην πέφτουν πάνω τα πλοία. Φάρος. Μπράβο. Στο ψυχικό είναι εκεί ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, λέγεται. Η περιοχή, πώς λέγεται. Όχι, η σούπερ μάρκετ είναι εκεί. Σίγουρα! Λέω τώρα, μην λέει το σούπερ μάρκετ, λέω δεν γίνεται, αλλά προσπάθησα. Και λέμε φάρος Γιάννη, συγγνώμη, δεν ήξερε το φάρο της Μαντού. Εσύ, είσαι ο φάρος μου, εσύ. Τι τραγούδα να κάνω. Πείτε το καλέ, πείτε το. Έλα, έλα, δες μπροστά. Έλα, έλα. Άλλη μία και χάσανε. Ακόμα λίγο. Τελειώσαμε. Πάμε, βάλτε. Α, δεν λέει. Δεν λέω λέξη. Αν πει δελτίο τέλειος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το καλύτερο. Κύριε Μαρία, κύριε Προσύνη. Το είπαμε, το έχουμε πει. Όχι καλέ, μέρη μέρη. Spring Collection. Ωραία, Ζωάννη. Ευχαριστώ. Μέρη μέρη. Όλα είναι πολύ ωραία. Μπράβο, είναι Μαρία. Μέρση του πρέματος. Λοιπόν, ακούμε. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο χαλάρωμα για το σώμα? Το μασάζ. Μασάζ. Αυτά έτσι, σάουνα. Χαμάμ. Το καλύτερο χαλάρωμα είναι το αυτοχαστούκισμα. Κάθεστε κάτω. Ατρολαρές. Όχι, όχι, δεν τρολαρά. Είναι ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος ο Μίτσης και ο Άγγελος και ο Γιώργος ο Παπαδάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, και ακούστε να δείτε, ναι, και ακούστε να δείτε τι έχει μέσα. Λοιπόν, έχουμε το αυτοχαστούκισμα, το οποίο είναι ο τρόπος για να χαλαρώσει το σώμα. Πιστεύετε ότι ο Πάπας δεν έχει τα τυχερά του? Όταν λες τη χερά, αχ, το ενίδα το Πάπα με τα κορίτσια που το πλημμυρίσανε. Σαν το Σάκη Ρουβά. Σαν το Σάκη Ρουβά το βλέπουνε τον Πάπα. Λοιπόν, και τι άλλο σας έχω. Πώς έρχεται το καλό το παλικάρι, το αυτό που θέλετε όλες οι γυναίκες για να παντρευτείτε? Πώς έρχεται, Στέλιο μου, βάλα άλογο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τον τρόπο. Ανοίγετε το παράθυρο και ευχαριστείτε το σύμπαν. Και πώς το ευχαριστείτε, του λέτε, σε ευχαριστώ σύμπαν μου καλό, για το 1,87 όπως το θες, ακριβώς όμως πρέπει να τα πεις. Για το 1,87 που μιλάει έξι γλώσσες, το μελαχρινό, τον δυνατό, τον ναι, το καλό το παιδί, και αυτό σου έρχεται. Προκαταβολικά λοιπόν, Μαρία μου, το ευχαριστείς το σύμπαν. Ευχαριστώ. Θέλετε να το δείτε? Βεβαίως, λυσάμε. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Καλησπέρα σε όλους, αλλά μην χάνουμε χρόνο με τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά. Σας έχουμε συγκεντρώσει best video από την εβδομάδα που μας πέρασε και σας τα παρουσιάζουμε πριν λήξουν. Θα ξεκινήσουμε με μια νέα μέθοδο χαλάρωσης που παρουσιάστηκε στην εκπομπή της Ανίτας, όπου το σλόγγαν αυτής της μεθόδου είναι «Χτύπα, χτύπα, απ' την αρχή στο είπα». Έχω γυρίσει από τη δουλειά μου και δεν αισθάνομαι καλά, οπότε καλό είναι να αρχίσω να κάνω κάποια μερικά χτυπηματάκια. Πάνω, μερικά χαστοκάκια. Αυτό μπορεί να το κάνουμε από 1 λεπτό έως 5 λεπτά. Τα πέλματα παντού. Η τρέλα όμως δεν σταματάει εδώ. Πάμε να δούμε πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς συνεργάτης της Λαμπύρη. Και εγώ σου βάζω κραγιόν. Μη μιλάς, μη μιλάς. Λύσα την τηλεόραση. Θα σου βάλω εδώ. Εντάξει, παιδιά. Πράσινο μολύβι. Παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να δείτε τον Κωνσταντινίδη με την πράσινη την σκιά. Γουέρνικα κόντεψε να τους κάνει. Ταξιδεύουμε μέχρι την Νάπολη τώρα για να συναντήσουμε τρελές καλόγριες που αφηνιάσανε στην παρουσία του Πάπα. Έκολε, έξω τούτη τη γλώσσα. Και τι θυμήθηκα τώρα. Ησύχασε, τέκνο μου. Εγώ είμαι. Ποιος είσαι εσύ? Ο υπνοβάτης του μοναστηριού. Και τι θέλετε? Ποιος ξέρει τι μπορεί να θέλει ένας υπνοβάτης. Να μείνουμε στο εξωτερικό, αλλά αυτή τη φορά θα βρεθούμε στην Παταγωνία, όπου οι παρουσιαστές του World Party κάνουν τα πάντα για να προωθήσουν τον ελληνισμό στα ξένα. Μας τιμήσαν λοιπόν με το τραγούδι τους
και έπρεπε για ακόμα μια φορά και εμείς να τους θυμίσουμε με το δικό μας άσμα. Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη, να σε ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα. Επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη για να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Τόσες γνώσεις αυτό το παλικάρι, θα ήταν κρίμα να μην τις μοιράζετε. Ξέρεις πως λένε στη Λάρισα, με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα, μπορείτε να επαναλάβετε παρακαλώ? Εδώ τώρα θέλω την προσοχή από όλα τα μπακούρια, καθότι δεν θα είστε για πολύ ακόμα εάν ακολουθήσετε πιστά την επόμενη μέθοδο. Όποια κοπέλα θέλει να ετοιμαστεί να βρει το τέρι της, το λέει πριν, φωνάζει και λέει σήμερα θα βρω και θα βρω το τέρι μου. Ευχαριστείς το σύμπαν που σου τον έστειλε. Τον σύντροφο που επιθυμείς. Όχι. Προκαταβολικά πριν. Ευχαριστούμε το σύμπαν. Πριν. Ακριβώς. Α, αυτό είναι το μαγικό μυστικό. Μπράβο. Και να εξηγηθείς και με λεπτομέρειες. Και πώς τον θέλουμε. Και με τον και σε τι ηλικία τον θέλουμε. Τι και ζώδιο. Πώς να είναι. Το ζώδιο ιδιαίτερα. Να υποθέσουμε ότι χαρήκατε τόσο με αυτή τη μέθοδο όσο ο φίλος μας. Αχ, Παναγία μου! Η Νανά Κακάο μπορεί να περιμένει. Λες, δεν θες να την κάνεις σήμερα, όχι. Νανά Κακάο θα περιμένεις λοιπόν. Θα σου βρούμε και πώς θα είναι αυτός ο ρόλος. Θα φτιαχτώ και όλα. Α, θα με χαρακτήρας. Ναι. Λοιπόν, Φώτη, θα πάρεις τηλέφωνο το ζαχαροπλάστη Διονύση Αλέρτα. Α, αυτόν που είδαμε προηγουμένως. Ωραία, με τα πολλά τατουάζ. Δεν έρχεσαι να πάρω κι εγώ Νανά Κακάο. Και θα του πεις ότι είσαι. Μήπως θες το κάνεις, Μαρία? Όχι, όχι, όχι. Γιατί χρωστάς μια φάρση. Εγώ. Ότι χρωστάς, χρωστάς. Και εσύ. Πες. Εσύ, ότι χρωστάς. Μα είναι αλήθεια. Θες να σου βρω την εκπομπή, να σου δείξω. Όχι, σε πιστεύω. Λοιπόν, θα του πεις, Φώτη, ότι είσαι η γνωστή γλύπτρια Πέτρα Γερονικόλα. Πες του ότι τα γάλματα που φτιάχνεις είναι μόνο ανδρικά σώματα από διάφορα επαγγέλματα. Δηλαδή, έχεις φτιάξει τον καπετάνιο, τον οικοδόμο, γυμνό, τον γιατρό, τον πιλότο κτλ. Και τον τώρα. Τον πιλότο, τον οικοδόμο και τον καπετάνιο γυμνούς. Ναι, και τον γιατρό. Έχω κάνει εγώ. Και τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν να σου ποζάρει για το νέο άγαλμα που θα είναι ο ζαχαροπλάστης. Η συνάντηση θα γίνει στο ατελιέ σου στην Κηφισιά. Λοιπόν. Πες του ότι επειδή ασχολείσαι μόνο με το ανδρικό γυμνό και σε 2 μήνες κλείνεις τα 40 χρόνια δουλειάς, θα ήθελες να το γιορτάσετε με γλυκά που θα τα παραγγείλεις από τον ίδιο φυσικά, ναι, και θα είναι φαλικά σύμβολα όπως τουλούμπες, κουρκουμπίνια και πολύ παγωτό, πύραυλος. Σταμάτα. Και εκλέρ. Λοιπόν, και εκλέρ. Και εκλέρ. Σου δίνω 4 λέξεις. Εκλέρ. Πρώτη, Καλέμη. Δεύτερη, Λεωνάρντο Νταβίντσι. Τρίτη, φραουλίτσα. Τέταρτη, ζαχαρωτά. Καλή επιτυχία. Αχ, Παναγία μου. Τι έχω και καιρό να την κάνω την Πέτρα Γερονικόλα. Ναι, λέω, ας αρέσει όμως η Πέτρα Γερονικόλα. Ο Γιώργος. Ναι, άμα θέλετε. Ο κύριος, όλοι. Τι ακόμα λέει. Ναι, καλησπέρα σας. Ο κύριος Αλέρτας. Ναι, ο Διονύσης. Ποιος είναι? Τι κάνετε, κύριε Αλέρτα. Ονομάζομαι Πέτρα Γερονικόλα και είμαι η γνωστή γλύπτρια. Γλύπτρια. Μάλιστα, κύριε Αλέρτα. 40 χρόνια εξασκώ την γλυπτική και έχω κάνει πολλές εκθέσεις και εδώ αλλά και στο εξωτερικό. Τόκιο, Μαδρίτη, παντού. Και εσείς από πού είστε? Εγώ είμαι από το Κολωνάκι, Βέρα Αθηναία, αλλά το ατελιέ μου το έχω στην Κηφισιά. Εκεί πέρα κάνω τις δημιουργίες με ωραιότατα γλυπτά τα οποία έχουν μία αιμονή. Σε τι αιμονή? Κύριε Αλέρτα, θα σας το πω και θα το κεντήσουμε μαζί. Να έχω μία ειδικότητα στον ανδρικό κορμό, στον ανδρικό κορμί. Βεβαίως. Ναι. Κάμω πάρα πολύ ωραία και η αρμονή μου είναι επαγγέλματα να τα κάνω γυμνά. Έχω κάνει το γυμνό πιλότο, το γυμνό γιατρό, το γυμνό οικοδόμο, κύριε Αλέρτα, το γυμνό καπετάνιο. Τι να σας πω, 40 χρόνια και το φούρνο έχω κάνει. Δεν ακούω κάτι, μόνο γυμνά,
μόνο διότι από εκεί μέσα εκφράζομαι και σκέφτομαι τώρα που κλείνω τα 40 χρόνια γλυπτική να κάνω το γυμνό ζαχαροπλάστη. Δηλαδή, εμένα βρήκε για να κατακλυπτώ σου. Ως μοντέλο, είστε εξαιρετικός, διότι έχετε ένα σώμα καλή γραμμό. Θα μπορούσα να πω αρχαίου ερμού. Ναι, να είστε καλά. Βεβαίως είμαι καλά. Κύριε Αλέρτα, ο Ερμής είναι ένα τίποτα μπροστά σας. Τον κακό μύρι, τι έπαθε. Κύριε Αλέρτα, μην κοροϊδεύετε καθόλου. Και με τι υλικό... Εγώ σμιλεύω με το καλέμι μου, το μάρμαρο. Α. Βεβαίως. Μάλιστα. Είχα μεγάλη αιμονή με τον Λεωνάρντο Νταβίντσι. Γιατί εγώ έζησα πολλά χρόνια στην Ιταλία, στη Φλωρεντία συγκεκριμένα. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλο για μοντέλο. Γιατί... Γιατί... Δεν νομίζω να έχω πολύ που μπορεί να κάτσω ακίνητος. Είμαι λίγο... Γιατί... Κύριε Αλέρτα, έχω δει πολλές φορές να έχετε εμφανίσει το κορμί σας και είναι πραγματικά πολύ ωραίο να το δούμε σε ένα μαρμόρινο άγαλμα πεντελικό. Ναι, ναι, φροντίζει ο γυμναστής γι' αυτό. Να είναι καλά το παλικάρι. Ναι, πιστεύω ότι καλά είναι. Επίσης, επειδή κλείνω και τα 40 χρόνια γλύπτικης, θέλω να ετοιμάσω με στα γένεια γύρω από το άγαλμα πολλά γλυκά, τα οποία έχουν μία σχέση με το φαλό, τουλούμπες, κουρκουμπίνια. Τώρα πατάς το αδύναμο σημείο μου, μπράβο. Τι κουρκουμπίνι. Όχι, ο φαλός. Γιατί έχετε, μπορείτε να φτιάξετε, άμα θέλετε, και ομοιώματα από, δεν ξέρω, αμυγδαλόπεστα. Να το κάνουμε πραλίνα, βαλερόνα. Για να τα τρώνε μετά, Παρακαλώ, δεν άκουσα. Για να τρώγονται μετά, έτσι. Φυσικά, θα κεράσουμε όλους τους συνδετημόνες και θα γίνει ένα μεγάλο γκαλά. Μάλλον θα πρέπει να φυλάξουμε μόνο γυναίκες, γιατί δεν νομίζω να έχουν οι φίλοι να φάνε φαλούς. Τον τρώνε, πώς, πολλές φορές. Μην αμφιβάλλετε, το φελικό σας περιβάλλον μπορεί να μην, αλλά... Το κολατσίζει, ναι. Το ζαχαρωτό, ναι. Τι λέτε, κύριε Αλέρτα. Να συζητήσουμε. Άμα να έρθατε στο ατέλειό σας, συζητήσουμε. Θέλετε να περάσετε από το ατέλειέ μου. Πού το ατέλειό σου. Γεια σου, Διονύση. Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα. Το έχεις καταλάβει από την αρχή. Όχι, αλλά επειδή το βλέπω, Έχω δει και στο Μπέση ένα και το φεσινό με τον γιατρό. Είμαστε γνωστοί σαν κάτι τέτοια. Διονύση, καλά είσαι. Δόξα σε όλα καλά. Εσύ τι κάνετε. Καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Μια χαρά. Ωραία. Να σου πω, να περάσει όμως κάνεις και ένα γλυκό εδώ. Πόσο λαχταριστά είναι όλα αυτά που κάνεις. Όποτε θέλετε. Να είσαι καλά, Διονύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το χρόνο. Άντε και χρόνια πολλά σε όσους αγαπάς και όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, Έχουμε το βιβλίο φέρτε. Μου το πήρατε, παιδιά. Ας δούμε τα ονόματα. Τους νικητές. Ελάτε να δούμε τα ονόματα. Λοιπόν, ποιοι κέρδισαν, παρακαλώ. Είναι ο Ιωάννης Ευσταθιάδης, η Ουρανία Μιχαλοπούλου, η Μαρία Παναγοπούλου, η Κατερίνα Αρχοντίδου, η Μαρίνα Γεωργίου και...
Και ο Άρης Τσίμπρης, ο Νίκος Γαλανάκης, ο Αλέξανδρος Αναγνώστου, η Ευελίνα Τσάλι και η Αγγελική Ντούλη. Θα κερδίσουν αυτό το βιβλίο της Αμαλίας Λεντζή, έτσι πρωτοβοηθήματα, ένα εξαιρετικό βιβλίο για τις πρώτες βοήθειες σε μορφή παραμυθιού και μια εξαιρετική εικονογράφηση από τον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, θα το χαρείτε, να είστε καλά. Μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να είστε καλά, ραντεβού αύριο. Στις 5! Γεια σας!